Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλωσορίσατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε. Με την ψήφιση του προϋπολογισμού του κράτους για το 2020 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης μετά την ολοκλήρωση της πενθήμερης συζήτησης με τις δαπάνες για την εθνική άμυνα να υπερψηφίζονται με 250 ναι αφού τις ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό να δεσμεύεται για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης καθώς και για δεύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% με παράλληλη ανακοίνωση των νέων αντικειμενικών αξιών μέσα στο 2020. Με τις ομιλίες να επικεντρώνονται στα ελληνοτουρκικά με τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντούν στην τουρκική προκλητικότητα με μήνυμα ενότητας. Την κυβέρνηση να υπεραμείνεται της οικονομικής πολιτικής της, κάνοντας λόγο για ελαφρύνσεις 1,5 δις και την κριτική των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης να εστιάζει στα πρωτογενή πλεονάσματα, τις οικονομικές πολιτικές των Υπουργείων, τις αστυνομικές επιχειρήσεις και τη φορολογία. Την επίδοση της ενδιάμεσης έκθεσης για την οικονομική και νομισματική πολιτική στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα. Την ενημέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τα αποτελέσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά την ξεκάθαρη δήλωση καταδίκης του παράνομου μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης. Την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και την ενημέρωση της Υποεπιτροπής Συντατικών Πόρων για τη διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων 2 χρόνια μετά την καταστροφή στη Μάνδρα. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Τσίπρα για την οικονομία κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο οποίος υπερψηφίστηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης με 158 ναι έναντι 139 όχι. Οι δαπάνες για την εθνική άμυνα πέρασαν με 250 ναι, αφού τις ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και για δεύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% με παράλληλη ανακοίνωση των νέων αντικειμενικών αξιών μέσα στο 2020. Σε ένα σκληρό πικ-πονγκ αντιπαράθεσης με τερέν την οικονομία εξελίχθηκε η κοινοβουλευτική μονομαχία Κυριάκου Μητσοτάκη Αλέξη Τσίπρα με τον Πρωθυπουργό να σηκώνει το γάντι στην επίθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2020 έκανε λόγο για εξαπάτηση των πολιτών από την κυβέρνηση. Πέρυσι από αυτό εδώ το βήμα είχα πει ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα ήταν ο τελευταίος μιας κακής κυβέρνησης που πήγε την Ελλάδα πίσω. Οι πολίτες δικαίωσαν αυτή την πρόβλεψη και ο προϋπολογισμός του 20 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή μας αυτή μας γεμίζει ευθύνη, γιατί εμείς ξέρουμε γιατί κερδίσαμε και ξέρουμε επίσης τι περιμένουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες από μας. Κάποιοι άλλοι δεν κατάλαβαν γιατί έχασαν. Αν μου ζητάγατε εισαγωγικά να χαρακτηρίσω με 2 λόγια τον προϋπολογισμό, θα έλεγα ότι είναι ένας προϋπολογισμός ταξικής μονομέρειας και πολιτικής απάτης. Επειδή μιλήσατε πολύ για την απάτη, κύριε Τσίπρα, δεν είστε ανιχνευτής απάτης. Παραγωγός απάτης είστε και η απάτη και το ψέμα είναι λέξεις απαγορευμένες για εσάς. Παραδώσαμε ένα ισχυρότατο απόθεμα χρηματοοικονομικής ασφάλειας ύψους περίπου 37 δισεκατομμυρίων και είναι ακριβώς αυτό το απόθεμα που επέτρεψε την αποκλιμάκωση των επιτοκίων και όχι η άνοδό σας στην εξουσία, κύριε Μητσοτάκη, όπως αυτό θαυμάζεστε διαρκώς υπό τη διαρκή επικρότηση των μέσων που σας λιβανίζουν, άλλη απάτη και αυτή. Οι ψυχολόγοι λένε ότι υπάρχουν 5 στάδια διαχείρισης συναισθημάτων μετά από μια μεγάλη απώλεια. Εν προκειμένου ήταν η απώλεια της εξουσίας στην οποία αναφέρομαι, όχι κάποια άλλη απώλεια. Είναι η άρνηση, είναι ο θυμός, είναι η διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή. Αν κρίνω από το ύφος σας σήμερα,
Είσαστε ακόμα στο στάδιο του θυμού. Εύχομαι να φτάσετε στην αποδοχή χωρίς να περάσετε από τα άλλα δύο στάδια. Ποια είναι η δική σας φιλοσοφία? Έναντι των αναγκαίων ελαφρύσεων της μεσαίας τάξης που εμείς είχαμε δρομολογήσει, εσείς δίνετε προτεραιότητα στην επιθετική μείωση της φορολογίας μιας μικρής μερίδας επιχειρήσεων. Άκουσα και το επιχείρημα ότι πολλές επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες. Τις καταλήξατε ζημιογόνες με 4 χρόνια πολιτικής σας, κύριε Τσίπρα, τις σακίσατε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι τόνοι ανέβηκαν και όταν οι δύο άνδρες μίλησαν για τα πρωτογενή πλεονάσματα και το μαξιλάρι ασφαλείας. Απάτη! Το δίθεν δημοσιονομικό κενό που σας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιούλη και το λέτε χωρίς ντροπή, ότι αφήσαμε δημοσιονομικό κενό και αρνήθηκε ο αρμόδιος υπουργός στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και στον πρώην υπουργό, τον υπεύθυνο για τα δημοσιονομικά και στην Εύθυνα Αξιόγλου, να πάνε σήμερα να συναντήσουν το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Γιατί αναγκάζεται τους υπαλλήλους του ελληνικού δημοσίου να σας καλύπτουν στην επιχείρηση των Greek Statistics που φέρνετε ξανά, όπως κάνατε και τα προηγούμενα χρόνια που ήσασταν στη διακυβέρνηση του τόπου. Στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, οι πιστωτές μας επέβαλαν σκληρή λιτότητα. Εσείς πήρατε αυτή τη λιτότητα και την κάνατε σιριζαϊκή υπερλιτότητα. Βάλατε παραπάνω φόρους από αυτό που σας ζητήσανε. Αν μειώσετε κατά 12 δισεκατομμύρια το μαξιλάρι για να τα δώσετε στις τράπεζες και δεν θα δει κάτι από αυτό, από τις θυστείες του δηλαδή ο ελληνικός λαός, και θα επηρεάσετε αρνητικά το κόστος δανεισμού από τις αγορές. Μην ανησυχείτε, κύριε Τσίπρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αξιοποιηθεί το μαξιλάρι για την κάλυψη εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου. Σας το εξήγησε και ο Υπουργός Οικονομικών. Οι εγγυήσεις δεν προσμετρούνται ούτε στο έλλειμμα, ούτε στο χρέος. Έχετε γεμίσει με απάτη την πολιτική ζωή του τόπου, με εξαπάτηση. Απάτη το επιτελικό σας κράτος που αποδείχθηκε κράτος των πλαστών πτυχίων και της fake αριστείας. Εμείς σε 5 μήνες εντοπίζουμε λάθη και τα διορθώνουμε, ενώ εσείς κάνατε λάθη επί 5 χρόνια και παραμένετε αδιόρθωτοι. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι μέσα στο 2020 η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη μείωση της φοράς αλληλεγγύης, αλλά και στην πρόσθετη μείωση του έμφυα κατά 8% με παράλληλη παρουσίαση των νέων αντικειμενικών αξιών. Επίσης, αναφερόμενος στην ενίσχυση των δημόσιων ταμείων κατά 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τις επιστροφές των κερδών των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση μεγάλων έργων, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας στην Κρήτη. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων στο πλαίσιο του σκανδιναβικού μοντέλου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε πειρά εναντίον της κυβέρνησης και για το θέμα των κρουσμάτων αστυνομικής βίας, κάνοντας λόγο για δόγμα νόμου και τάξης εκ μέρους της κυβέρνησης. Χιδέα απάτη, το δόγμα σας περί δίθεν ασφάλειας, το δόγμα περί νόμου και τάξης, με τις επελάσεις των ΜΑΤ, λες και βρισκόμαστε σε κατεχόμενη χώρα, δεν διασφαλίζεται η ασφάλεια, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Εκτός πια και αν οι εικόνες αστυνομικών που κακοποιούν και ξεγυμνώνουν νέους ανθρώπους, που φορούν κουκούλες σε πολίτες, λες και προορίζονται για το Κουαντανάμο, είναι εικόνες μιας ευνομούμενης χώρας. Σε κλίμα εθνικής ομοψυχίας κινήθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις αναφορές τους για τις τουρκικές απειλές, στέλνοντας στην Άγκυρα σαφές μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος και όταν μίλησαν για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις τεταμένες Έλληνο-τουρκικές σχέσεις, στέλνοντας και σε αυτή την περίπτωση ξεκάθαρο μήνυμα ότι κανείς δεν πρέπει να θεωρεί την Ελλάδα ως δεδομένη. Εντελώς διαφορετικό ήταν το κλίμα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής κατά τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όταν οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στις κρίσιμες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επιλέγοντας όχι το μοτίβο της αντιπαράθεσης αλλά εκείνο της εθνικής ομοψυχίας και στέλνοντας διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα. Η Ελλάδα μένει πιστή και στο διεθνές δίκαιο και στις ισχύουσες συμφωνίες. Δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά δεν εκχωρεί
και τίποτα. Και οι ένοπλες δυνάμεις της είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμες να υπερασπιστούν την εθνική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία. Το μήνυμα πρέπει να είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι ικανές να εγγυηθούν και θα εγγυηθούν σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέψουν την παραμικρή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας κινήθηκαν στους ίδιους άξονες περιγράφοντας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η χώρα μας απέναντι στην κρίσιμη συγκυρία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης εγκατέλειψε το ακραίο ύφος το οποίο χρησιμοποίησε όταν μίλησε για τον προϋπολογισμό, κατέβασε τους τόνους και μίλησε για την ανάγκη εθνικής ενότητας στα εξωτερικά ζητήματα. Προσυπογράφω απόλυτα αυτή την προσέγγιση. Θα είμαστε απέναντι στις φιλοπόλεμες κραυγές των εθνικιστικών μέσων του εθνικιστικού τύπου που ενισχύονται από ανεύθυνες κυβερνητικές διαρροές και εκθέτουν τη χώρα μας. Αλλά στηρίζουμε απόλυτα την αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης των ενόπλων δυνάμεων για να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα απέναντι σε κάθε απειλή. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν διπλό μήνυμα προς τις ΗΠΑ για τη στάση που πρέπει ως σύμμαχη χώρα να κρατήσουν απέναντι στην Ελλάδα στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Εμείς παλέψαμε και εξασφαλίσαμε το στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ και προετοιμάσαμε την αναθεώρηση της αμυντικής συμφωνίας που συζητάμε το επόμενο διάστημα να εγκρίνουμε και αφορά τέσσερις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας, αναγνωρίζοντας ότι τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα της χώρας με τις ΗΠΑ συνέκλυναν στην ανάγκη να καταστεί η Ελλάδα ένας ισχυρός πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Αν όμως οι ΗΠΑ θεωρούν ότι μπορούμε να παίξουμε το ρόλο αυτό ενώ την ίδια στιγμή οι κυριαρχικά μας δικαιώματα θα απειλούνται με τόσο ξεκάθαρο τρόπο, τότε η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι δεδομένη. Δεδομένους δεν πρέπει να μας θεωρεί κανείς. Κύριε Τσίπρα, δεν είμαστε δεδομένοι, όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είμαστε δεδομένοι για κανέναν. Είμαστε δεδομένοι μόνο για τον ελληνικό λαό και διαπραγματευόμαστε με όλους, πάντα με γνώμονα, το συμφέρον του ελληνικού λαού. Αυστηρή κριτική προς την κυβέρνηση για τον κρατικό προϋπολογισμό άσκησαν και οι αρχηγοί των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Για προϋπολογισμό που μεγαλώνει τις κοινωνικές αδικίες, έκανε λόγο η Φόφη Γεννηματά. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε πως για μία ακόμη φορά εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός είναι προϊόν δημιουργικής λογιστικής, σημείωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Γιάννης Βαρουφάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αγνοεί εκουσίως τη φουρτούνα που έρχεται στα οικονομικά. Ο προϋπολογισμός καταδεικνύει πως η οικονομία έχει θετική δυναμική, ενώ μετά από χρόνια είναι ο πρώτος αναπτυξιακός προϋπολογισμός, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Για τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε την κυβέρνηση η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, η οποία επανέφερε την πρόταση νόμου του κόμματός της για τη 13η Σύνταξη. Άλλαξε λοιπόν η κυβέρνηση, αλλά δεν άλλαξε η πολιτική. Ούτε στην οικονομία. Αυτό το προϋπολογισμό, κύριε Μητσοτάκη, θα μπορούσε να τον υπογράψει κάλλιστα και ο κύριος Τσακαλώτος. Με τον προϋπολογισμό σας απλά ενισχύεται ακόμα περισσότερο την κοινωνική αδικία. Επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο τη σχέση άμεσων και έμεσων φόρων που χτυπά ακριβώς τους πιο αδύναμους. Από την πολιτική σας απουσιάζει επιδεικτικά κάθε μέτρο για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που ήταν οι πρώτοι που χτυπήθηκαν από την κρίση και οι τελευταίοι στις ελαφρύνσεις. Απουσιάζει κάθε μέτρο για τους συνταξιούχους και για το κοινωνικό κράτος, τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, έκανε λόγο για προϋπολογισμό που εξυπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη σε βάρος των εργαζομένων, καθώς και για μία νέα φοροεπιδρομή. Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα ακόμα μέσο, μηχανισμό αναδιανομής προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Πριν από μερικές μέρες μας λέγατε πως μειώνεται τη φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων με το φορολογικό σας νομοσχέδιο. Τα γεγονότα όμως είναι διαφορετικά και σας διαψεύδουν κατηγορηματικά τα ίδια τα στοιχεία του προϋπολογισμού.
Η φοροεπίθεση εντείνεται στο λαό. Οι συνολικοί φόροι αυξάνονται κατά 800 εκατομμύρια ευρώ, φτάνουν τα 52,2 δις. Οι έμεσοι φόροι που ξεζουμίζουν κυριολεκτικά τους εργαζόμενους αυξάνονται κατά 700 εκατομμύρια ευρώ, φτάνουν τα 28,6 δισεκατομμύρια. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε προϊόν δημιουργικής λογιστικής τον προϋπολογισμό και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αθετεί τις προεκλογικές του υποσχέσεις για μείωση των φόρων. Ο προϋπολογισμός, κατά την άποψη της Ελληνικής Λύσης, είναι ένα προϊόν της δημιουργικής λογιστικής. Και θα σας το αποδείξω στην πορεία. Είναι βασισμένο σε ξύλινα πόδια, σε γυάλινα πόδια. Είναι με πολλά στοιχεία ασαφή, ξεκάθαρα. Και με νούμερα που δεν βγαίνουν πραγματικά, αν τα δείτε και οι ίδιοι δεν βγαίνουν. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι έχετε αναδαφικούς ισχυρισμούς μες στον προϋπολογισμό. Με τον προϋπολογισμό που φέρνετε αποκρύπτεται το που βρισκόμαστε και αγνοείται εκουσίως τη φουρτούνα που έρχεται, υποστήριξε ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Σε 12 μήνες, σε 24 μήνες θα τον έχετε αποκηρύξει. Θα τον έχετε αποποιηθεί, όπως συνέβη με κάθε προϋπολογισμό της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό είναι δεδομένο. Ο προϋπολογισμός σας αποτελεί κορύφωση μιας δεκαετούς απατηλής απόκρυψης μιας τετραπλής χρεοκοπίας κράτους, τραπεζών, νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Με τον προϋπολογισμό επιταχύνεται ο βηματισμός της χώρας προς την κανονικότητα, ενώ καταδεικνύεται πως η οικονομία έχει θετική δυναμική, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Και ο προϋπολογισμός καταδεικνύει ότι η οικονομία έχει θετική δυναμική. Δυναμική η οποία σταθεροποιείται, βελτιώνεται και κινητοποιεί δυνάμεις εντός και εκτός Ελλάδος, εγχώριες και ξένες. Μετά την μακροχρόνια περιπέτεια, η οικονομία φαίνεται ότι σταδιακά βγαίνει στο ξέφωτο. Σας καλώ να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό του 2020. Τον πρώτο, ουσιαστικά, αναπτυξιακό προϋπολογισμό της τελευταίας δεκαετίας. Έναν προϋπολογισμό που έχει ως στόχο την ισχυροποίηση της χώρας και την προώθηση της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Εμείς έχουμε κάνει τη βασική επιλογή μας. Προχωράμε με τους πολλούς, για τους πολλούς. Οι αριθμοί δείχνουν ότι ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι καλύτερος από εκείνους της κυβέρνησης Τσίπρα, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Είναι ο προϋπολογισμός γέφυρα της μετάβασης μιας δεκαετίας επώδυνων δημοσιονομικών μέτρων σε μια νέα ενάρετη δεκαετία του 2020-2030. Ας σκεφτούμε μόνο ότι αυτός ο προϋπολογισμός ανοίγει την πόρτα στην επόμενη δεκαετία. Μια δεκαετία στην οποία η δυναμική που αναπτύσσει με αυτές τις πολιτικές η σημερινή κυβέρνηση, θα δούμε την ανεργία να φτάνει στο μέσο όρο της Ευρώπης, στο 6,8. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ανακοίνωσε στο σώμα τη συνέχεια της κάλυψης των δαπανών κάποιων προσφυγικών δομών, ύστερα και από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας. Η Βουλή των Ελλήνων, συνεχίζοντας μια παράδοση και παλαιότερων ετών, ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης και καθαριότητος για το σχολικό έτος 19 και 20 των δομών υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων στην Αθήνα και στις εκπαιδευτικές περιφέρειες. Την εκτίμηση ότι η πορεία της οικονομίας αποπνέει κλίμα βάσιμης αισιοδοξίας για διατηρήσιμη ανάπτυξη εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, παραλαμβάνοντας από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, την ενδιάμεση έκθεση για την οικονομική και νομισματική πολιτική. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε στο έργο της Τράπεζας της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την χαλίβδινη ασπίδα στα χρόνια της κρίσης, ενώ και ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία που είχαν όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών. Η πορεία της οικονομίας αποπνέει κλίμα βάσιμης αισιοδοξίας για διατηρήσιμη ανάπτυξη, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας, παραλαμβάνοντας από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα την ενδιάμεση έκθεση για την οικονομική και νομισματική πολιτική. Η εδώ παρουσία σας σήμερα, αλλά και η πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως κατεγράφει στον προχθεσινό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε για τη νέα χρονιά, είναι αποπνέει ένα κλίμα βάσιμης αισιοδοξίας. Η φιλοδοξία του προϋπολογισμού που συνάδει με τις προβλέψεις σας
είναι αύξηση του εθνικού προϊόντος στο 2,8%, μείωση της ανεργίας στο 20 κατά 100.000 συνανθρώπους μας. Μόνο αυτό που είναι και καταστατικός στόχος της τραπέζης, η διατηρήσιμη ανάπτυξη και όχι μια ανάπτυξη χτισμένη πάνω στην άμμο, θα απαγάγει κυριολεκτικά τη χώρα από κάθε πιθανότητα επιστροφής σε οικονομική ζημιά, σε οικονομική καταστροφή που τόσες φορές το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται στην ελληνική ιστορία. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας επεσήμανε ότι το μήνυμα για τη χώρα μας είναι αισιόδοξο, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι μεγαλύτερος ακόμη και από αυτόν που περιγράφει η ενδιάμεση έκθεση, η οποία δεν περιλαμβάνει τα νέα στοιχεία της Ελστάτ. Θα κινηθούμε πάνω από το 2% φέτος και αρκετά πάνω από το 2% την επόμενη χρονιά, το 2020. Και αυτό, επαναλαμβάνω, σε περίοδο που επιβραδύνεται η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική ζήτηση στην Ελλάδα αυξάνεται και αυξάνεται κυρίως επειδή βελτιώνεται το διαθέσιμο εισόδημα και επίσης και οι επενδύσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρθηκε στο έργο της Τράπεζας της Ελλάδος, χαρακτηρίζοντας την φιλολαϊκό οργανισμό που διαδραμάτισε ρόλο ασπίδα στα δύσκολα χρόνια. Ενώ αναφέρθηκε και με θερμά λόγια και στην προσωπική προσφορά του κυρίου Γιάννη Τουρνάρα στη χώρα μας στα χρόνια της κρίσης από τη θέση του Υπουργού Οικονομίας. Όλα αυτά τα χρόνια της μεγάλης κρίσης της οικονομικής που χτύπησαν τη χώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος στάθηκε ασπίδα, χαλίβδινη, εις τρόπον ώστε τα πράγματα και να μην χειροτερεύσουν, αλλά και να μπορέσουν εν συνεχεία να αρχίσουν να βελτιώνονται. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω αυτό το σπουδαίο ίδρυμα που έχει ξεπεράσει τα 90 χρόνια ζωής, στο πρόσωπο του διοικητού της, του κυρίου Στουρνάρα, να τον ξανακαλωσορίσω στη Βουλή των Ελλήνων, όπου και με την ιδιότητα του διοικητού και με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών προστάτευσε επάξια και γόνιμα τα συμφέροντα τα οικονομικά της χώρας σε περιόδους δεινής αναστάτωσης. Θα με αναγκάσετε να ανταποδώσω και να πω ότι ακριβώς σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο, μετά το 2012, είσαστε από τους βουλευτές εκείνους που με στηρίξατε ως Υπουργό Οικονομικών. Να επιστρέψουμε στη συζήτηση του προϋπολογισμού, καθώς το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε πριν την αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020, συζητήθηκαν θέματα όπως η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια και εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, οι αμυντικές δαπάνες και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της κυβέρνησης. Απαντήσεις στην κριτική που δέχτηκε η κυβέρνηση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης έδωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης στο σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την κεφαλαιογορά και το χρηματιστήριο, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβός. Αυτό το προϋπολογισμό που δίνει μια μακράς πνοής προοπτική εξόδου από την κρίση που βασίζεται στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Να πείτε την αλήθεια στους δικαιούχους. Ότι δηλαδή με τα χρήματα που έλαβαν φέτος θα κληθούν να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης για δύο ολόκληρους χειμώνες μέχρι να φτάσει το 2021 να πάρουν το επόμενο επίδομα θέρμανσης. Την περίοδο 2020-2021 θα το λάβουν τον Ιανουάριο του 2021. Αν ακολουθούσαμε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, το φετινό θα το έπαιρναν Φεβρουάριο και Ιούνιο του 20 και το επίδομα του 2021 θα το έπαιρναν Φεβρουάριο του 21 και Ιούνιο του 21. Δεν αλλάζει την προστασία του δανειολήπτη βάσει του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Δεν αλλάζει το νομικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ο Ηρακλής δεν πάει μόνος του. Συνοδεύεται από μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα προτείνει η κυβέρνηση μέσα στον Ιανουάριο και αυτή αφορά κυρίως την κεφαλαιαγορά και το χρηματιστήριο. Διαβάζουμε σήμερα ότι από τον SSM υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτές τις εγγυήσεις του δημοσίου. Διαβάζουμε ότι σας ζητούν αυτές οι εγγυήσεις να είναι cash, να είναι μετρητά και θα μας πείτε, σας προκαλώ να μας πείτε τι εννοούν. Η ελληνική κυβέρνηση και ειδικά οι εγγυήσεις που δίνει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη στιγμή είναι πλήρης, είναι σαφής. Δεν υπάρχει περιφερειακός προϋπολογισμός.
δεν υπάρχει κοινωνικός προϋπολογισμός εύρωστος ικανός να ανασυγκροτήσει επί νέας βάσεως όπως χρειάζεται το κοινωνικό κράτος. Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια ελληνική κυβέρνηση καταθέτει προϋπολογισμό που προβλέπει ελαφρύνσεις 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ισχυρότατη ανάπτυξη 2,8% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% του ΕΕΠ. Οι φόροι αυξάνονται. Ενώ εάν η κυβέρνηση δεν το θέλει, τότε θα έπρεπε απλά να μειώσει τους συντελεστές ή να καταργήσει τους νέους φόρους που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια. Τώρα κόβεται και την επιδότηση αφαλάτωσης και της επιδότησης του εισιτήριου τους κατοίκους. Παρακαλώ πολύ, απαντήστε. Με τη φράση 4.500 παραβιάσεις, 4.500 αναχαιτήσεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε την εικόνα του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων, ενώ απευθύνθηκε σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, δηλώνοντας αφενός την ικανοποίησή του για τη σύμπνοια που επέδειξαν στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση των F-16, αφετέρου τους κάλεσε να υπερψηφίσουν τις δαπάνες για την άμυνα στον προϋπολογισμό. Με την ευθεία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας από προκλητικούς, αμετανόητους και απροκάλυπτα πλέον επιθετικούς γείτονες, είτε ακόμα και με την συνδρομή του Υπουργείου και της Άμυνας στην εθνική προσπάθεια εξόδου από την κρίση, αναστρέφεται η τάση μείωσης των αμυντικών δαπανών. Σχετικά με την αύξηση θητείας, ασφαλώς, όπως σας είπα, δεν τίθεται τώρα θέμα, δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν οι ανάγκες. 4.500 παραβιάσεις αυτοί μέσα στο 2019. 4.500 αναχαιτήσεις εμείς. Και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να είμαστε πάντα μαζί τους, να είμαστε πάντα δίπλα τους. Μισθοί, κοινωνικό κράτος και συλλογικές συμβάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Πρώτη κυβέρνηση που όσα υποσχέθηκε προεκλογικά τα τηρεί και τα κάνει μετεκλογικά. Δεν κατάλαβα αν ανησυχείτε για το παγκόσμιο φαινόμενο που πάλι όλοι συζητούν για τη στασιμότητα των μισθών. Ποιες συλλογικές συμβάσεις, μη μισθολογικές παροχές δηλαδή, υπογράψατε εσείς ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Εμπέζατε τους εργαζομένους συστηματικά, δεν τους δίνατε τις συλλογικές συμβάσεις και έπρεπε να έρθει η ανάλγητη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τις δώσει. Αν αυτά που λέτε τα κάνετε, θα έχουμε μείωση των εισφορών που θα εισπραχθούν από το Ταμείο των Εισφορών κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπολογίζετε αυτά στον προϋπολογισμό του 2020. Ποιος είναι ο καλύτερος, η κυβέρνηση ή η αξιωματική αντιπολίτευση, να διαχειριστεί τα ακραία φαινόμενα φτώχειας? Να γίνει δηλαδή η αναδιανομή της φτώχειας, οι λιγότερο φτωχοί να πληρώσουν για τους περισσότερους φτωχούς, ενώ αντίθετα το κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι να βρίσκονται στο απειρόβλητο. Πιστεύετε ότι μπορεί ποτέ να έχει οποιαδήποτε, την παραμικρή, πραγματικά σας το λέω, πιθανότητα να ανακάμψει με πρωτογενές πλεόνασμα για τον επόμενο χρόνο στον προϋπολογισμό που καταθέτεται 3,5% και ταυτοχρόνως με προκαταβολή φόρου για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις? Στον αναπτυξιακό προσανατολισμό του προϋπολογισμού, μέσω της μείωσης των φόρων εστίασαν στις ομιλίες τους οι αρμόδιοι υφυπουργοί οικονομικών, ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας διαβεβαίωσε ότι έχουν βρεθεί τα κονδύλια για το μεταφορικό εισαδύναμο και τις άγονες γραμμές. Ο προϋπολογισμός περιέχει περαιτέρω επιβαρύνσεις αφού προβλέπει αυξημένα έσοδα από φόρους, αντέτειναν βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα μέτρα της κυβέρνησης οδηγούν σε μείωση μισθών και κατάργηση εργασιακών θέσεων. Θέματα που αποτελούσαν τον πυρήνα του δεύτερου μνημονίου, υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επεμπολεί το στόχο της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Χρησιμοποιείται περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 60% του συνολικού δημοσιονομικού χώρου, για να ελαφρύνεται το 2,5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? 600 εκατομμύρια θα πάνε σε 2,5% από το σύνολο των επιχειρήσεων και οι υπόλοιπες 800.000 επιχειρήσεις δεν πρόκειται να δουν καμία ελάφρυνση με βάση τον δικό σας προϋπολογισμό και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την ελληνική οικονομία. Κάνετε μία κριτική. Πρώτον, για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα 5,5 δις που λέτε? Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν μπορείς να δανειστείς από αυτόν που χρωστάς να τα βάλεις στην πάντα για να μπορείς να τον ξεπληρώνεις. Δεν μπορείς να δανειστείς 5,5 δις από το Δουνουτού για να ξεπληρώνεις το Δουνουτού με αυτά τα 5,5 δις. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα. Αν δεν τα κατανοείτε, είναι κρίμα.
Στη λειτουργία νέων δρομολογίων στις άγονες γραμμές αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και πρόσθεσε ότι εντός του 2020 θα προχωρήσει ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση 10 λιμανιών. Εγκρίναμε 18 νέες απομακρυσμένες άγονες γραμμές που δημιουργούν ένα νέο ισχυρό πλέγμα αρτοπλοϊκών συνδέσεων τόσο στο βορειοανατολικό όσο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Προχωράμε εντός του 2020 σε διεθνείς διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση των 10 μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της χώρας μας. Στη μείωση των φόρων σε επιχειρηματίες και αγρότες αναφέρθηκαν οι αρμόδιοι υφυπουργοί απαντώντας σε διάσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μειώσαμε τη φορολογία των επιχειρήσεων, από 28 σε 24% και θέλω να μου απαντήσετε κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων αφορά μόνο λίγους επιχειρηματίες, λίγους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί σας ενοχλεί τόσο πολύ? Με τους 29 άδικους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει που λέγατε? Μέσα σε 5 μήνες η νέα κυβέρνηση καταφέρνει πρώτον, μείωσε τη φορολογία μειώνοντας τον εισαγωγικό συντελεστή. Αποσύνδεσε τις φορολογικές, τις ασφαλιστικές φορές των αγροτών από το φορολογικό εισόδημα, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση του ασφαλιστικού κόστου αγρότες. Κόντρα με αιχμή το προσφυγικό, μεταναστευτικό και ειδικότερα το ρόλο του εθνικού συντονιστή σημειώθηκε μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Μπαρμπιτσιώτη και του πρώην Υπουργού για το μεταναστευτικό Γιάννη Μουζάλα. Με εναλλαγές στο βήμα της Βουλής, τα μέλη της κυβέρνησης προέβαλαν το έργο τους κατά το τελευταίο πεντάμινο, προαναγγέλλοντας νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να εκδηλωθούν το προσεχές διάστημα. Η κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό προσφυγικό έγινε η αφορμή να διασταυρώσουν τα ξύφη τους κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Θα φορτώσετε τον ελληνικό λαό με ντροπή αιώνων, διότι θα πάτε την κατάσταση στα ξερονήσια. Είσαστε ΕΡΕ του 65, δεν είσαστε Νέα Δημοκρατία. Και πάτε ολοταχώς για συναγερμό. Κοιτάξτε, τόσοι από εσάς θέλετε να μείνετε Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είναι η φιλελεύθερη παράταξη που έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη και υπερασπίστηκε με πολιτικό θάρρος τη στιγμή που όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερή ψυχή σας πολεμούσε την ευρωπαϊκή προοπτική, υπερασπίστηκε με θάρρος και πολιτικό κόστος την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη. Δήθεν η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να φτιάξει ξερονήσια και έχει κάνει σχέδιο να φτιάξει ξερονήσια. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου, το οποίο καταργήσαμε, δεν είχε τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συντονιστή. Και επιτέλους υπάρχει Εθνικός Συντονιστής που ασχολείται και με τα θέματα της φύλαξης των συνόρων και με τις διαχείρισης στο εσωτερικό. Αυτή η διαδικασία άρχισε στον Εύρο, αποδίδει. Ο Εύρος θα είναι σε λίγο απολύτως κλειστός, απολύτως ασφαλής, διότι λαμβάνονται μέτρα από όλες τις υπηρεσίες που συντονίζει ο συντονιστής. Στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα περιορίσουν την γραφειοκρατία και θα εξυπηρετήσουν τον πολίτη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Επικρατείας Κυριάκος Πιερακάκης. Σήμερα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε πως με το νέο έτος θα ξεκινήσει να διατίθεται ψηφιακά η φορολογική ενημερότητα σε όλους τους φορείς του δημοσίου. Θα γενικεύσουμε τη χρήση των κωδικών του TaxisNet για να μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και θα προσθέσουμε σε αυτό και τους κωδικούς του τραπεζικού συστήματος. Στην επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης εστίασε την κριτική της η αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον αφού δεν θα πάρουν επιδόματα, ο κόσμος, ο λαϊκός και των μεσαίων στρωμάτων να μπορεί να τραγουδάει όπως παλιά για τις πικρίες, για τα φαρμάκια και για τα βάσανα. Εκεί θα καταντήσετε και τη μεσαία τάξη και τον κόσμο της εργασίας. Οι επενδύσεις και όχι τα επιδόματα θα μας σώσουν. Ξαναλέω, η Ελλάδα επιβίωσε ως έθνος γιατί δημιουργούσε πλούτο. Για να τραγουδάνε πια τα τραγούδια αυτά και τα μεσαία στρώματα, δεν το έχουν ανάγκη αυτό, κύριε Τσακαλώτο. Τους μάθατε εσείς να τραγουδάνε το Κοινωνία Ένοχη. Οι προλαλήσαντες φέρανε στο λαό τρία μνημόνια και τσακίσαν στην κυριολεξία το λαό και τώρα διαγωνίζονται για το ποιος θα τον σώσει. Εδώ Σεργίοι, ποιος από τους σωτήρες θα μας σώσει ποιος? Στις δράσεις του Υπουργείου Υγείας και το σχεδιασμό για το επόμενο έτος αναφέρθηκε ο καθήλυνα αρμόδιος Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Νομοθετήσαμε τη μηδενική αύξηση στις τιμές των φαρμάκων για το 2020 και αντιθέτως μειώσεις μέχρι 7% για πολλά από αυτά. Φέρνουμε στις αρχές του επόμενου έτους, στις αρχές του Ιανουαρίου,
νομοσχέδιο πλαίσιο για τη δημόσια υγεία. Το πληρώσαμε το σύνολο των εμβολιασμών για όλα τα παιδιά και εφήβους στην Μόρια και στη Λέσβο, όπως επίσης όμως και στη Χίο και στη Σάμο. Μέχρι σήμερα η πολιτική διαμαρτυρία έχει ταυτιστεί με την καταστροφή, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας την κατάθεση νομοσχεδίων για τις συναθρήσεις και την πολιτική προστασία. Τα εξάρχεια πια δεν είναι άβατο. Δεν τελειώσαμε, αλλά είμαστε πέρα από τα μισά του δρόμου. Θα έρθει σύντομα στη Βουλή πρόταση νόμου που θα ορίζει τα των συναθρήσεων. Οι δρόμοι της Αθήνας και των άλλων πόλεων θα σταματήσουν να είναι κλειστοί, ασυλλόγιστα, απροειδοποίητα, μυρολατρικά. Το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας θα ορίσει λειτουργίες, διασυνδέσεις, κανόνες εμπλοκής αποκεντρωμένα και συνδυαστικά θα μας βάλει στις σύγχρονες ανάγκες πολιτικής προστασίας του 21ου αιώνα. Αν συνομολογείτε ότι η Αθήνα, η οποία δέχεται από 3 ξεκίνησε, τώρα έχει φτάσει και ευτυχώς 6 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες πρωτεύουσες της Ευρώπης, όπου δεν έχει γίνει καμία νότα και καμία οδηγία από καμία ξένη χώρα του κόσμου για προειδοποίηση των εκατομμυρίων ανθρώπων που έρχονται εδώ. Είναι μια ασφαλής πόλη, η οποία ασφαλής πόλη έγινε με τις προσπάθειες των κατοίκων της, των δημάρχων της, και με την προσπάθεια που κάνουμε σήμερα, ούτως ώστε αυτή η πόλη, από αυτή την πόλη να εκλείψουν φαινόμενα εγκληματικότητας. Να πάτε στον Κολονό, στην πλατεία Πέτρουλα, όπου εκεί αφήσατε τους πολίτες, 2 εκατομμύρια πολίτες, στο έλεος των κακοποιών επί χρόνια. Αυτή ήταν η πολιτική σας. Και σε αυτό διαφέρουμε. Επαναλαμβάνεται η γνώριμη συνταγή της λιτότητας. Συγκράτηση των δαπανών και καθήλωση των δημόσιων φοροελαφρύνσεων. Είναι πολιτική μας προτεραιότητα να στηρίξουμε τον καθαρό αθλητισμό ενάντια στη σύγχρονη μάστιγα των ενισχυμένων υπερεπιδόσεων. Κινείται ακριβώς στην ίδια λογική με τους προηγούμενους μνημονιακούς, με υπερεκτιμήσεις και υπερβολικά μεγάλες προβλέψεις. Στην απεργιακή κινητοποίηση στο μετρό αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης, προαναγγέλλοντας παράλληλα και νομοθετικές πρωτοβουλίες. 25 άτομα σήμερα κρατήσαν την Αθήνα κλειστή όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς του μετρό για 5 ώρες. Εκφράζοντας και ένα παράπονο, διότι από την πρώτη στιγμή τόσο ο Υπουργός, ο κ. Καραμαλής, όσο και εγώ, εργαστήκαμε ώστε να εγκριθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας με τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν η προηγούμενη δίθεν αριστερή κυβέρνηση επί μήνες τους ενέπαιζε, λέγοντας ότι έχει υπογραφεί και στην ουσία δεν την αναρτούσε. Μέχρι τον επόμενο Μάρτιο θα έχουμε παρουσιάσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις άδειες οδήγησης. Το επόμενο εξάμηνο θα υιοθετήσουμε και θα προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες για τις αστικές συγκοινωνίες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η δυνατότητα πληρωμής του κομίστρου των αστικών συγκοινωνιών με τη χρεωστική πιστωτική κάρτα, η δυνατότητα ανανέωσης και πληρωμής του κομίστρου μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΣΑ και από κινητά που διαθέτουν τεχνολογία NFC. Θέματα όπως το ασφαλιστικό, το περιβάλλον και οι ευθύνες για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα αποτέλεσαν τα πεδία αντιπαράθεσης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ το πρωί της Τρίτης. Μπορεί η συζήτηση για τον προϋπολογισμό πριν αρχίσει να προειδέαζε ότι η οικονομία θα ήταν το μοναδικό πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική, αφού οι υπουργοί και βουλευτές εκπρόσωποι των κομμάτων διασταύρωσαν τα ξύφη τους και για άλλα θέματα. Ακούγοντας την αξιωματική αντιπολίτευση να μας απαγγέλει σε επικαιροποιημένη εκδοχή ακριβώς τα ίδια που μας έλεγε πριν τις εκλογές, συνειδητοποίησα ότι ακόμη δεν έχει καταλάβει ούτε γιατί απέτυχε, ούτε γιατί έχασε. Αυτοκτονήσατε πολιτικά μόνοι σας. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεστε ότι δεν καταστράφηκε η μεσαία τάξη από τη μεγάλη κρίση χρεοκοπίας που ήσασταν εσείς η κυβέρνηση πριν από τη χρεοκοπία? Δεν είναι δυνατόν να καταστράφηκε όταν μειώθηκε το ΑΕΠ 26%, αλλά καταστράφηκε όταν είχαμε ανάπτυξη 2%. Η συζήτηση για τις ευθύνες της κρίσης πήγε πίσω και έφτασε μέχρι την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, με το Κίνημα Αλλαγής να κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για εκτροχιασμό των δημοσιονομικών και την κυβέρνηση να αποκρούει τις βολές. Τσουβαλιάζεται την περίοδο 2014, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
παραλάβατε μια οικονομία η οποία είχε θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, την επιστρέψατε στην ύφεση και την οδηγήσατε σε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Την περίοδο 7-9 το έλλειμμα και το χρέος στην Ελλάδα αυξήθηκε λιγότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Επισημαίνω σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία ότι χρησιμοποιείται η έκφραση στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου του 2013 ότι η κυβέρνηση της περίοδου 2004-2009 προσέφυγε σε ταχυδακτυλουργίες προκειμένου να αποκρύψει την διολίσθηση των πραγματικών δημοσιονομικών μεγεθών. Η κυβέρνηση Καραμαλή πρακτικά ανέλαβε να καλύψει τα χρεολύσια και τα έξοδα όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων τα οποία είχε κάνει, είχε παραγγείλει και είχε εκτελέσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τα γνωστά αποτελέσματα των φυλακίσεων και ούτω καθεξής. Το ασφαλιστικό ήταν εκείνο το θέμα που έδωσε ευκαιρία για πολιτική μονομαχία. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε το Υπουργείο Εργασίας γίνεται μια υπερπροσπάθεια να βάλουμε τάξη στα προβλήματα που δημιούργησε σε ασφαλισμένους εργοδότες και συνταξιούχους ο 43-87 του 16, ο γνωστός νόμος Κατρούγκαλου. Όταν όλοι πάνε στην κατώτερη κλάση, πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το σύστημα? Εκτός αν η στρατηγική σας είναι αυτή, να πάνε όλοι στην κατώτατη κλάση, για οι πιο πλούσιοι να μπορούν να έχουν την ιδιωτική ασφάλιση και πάλι θα το πληρώσουν οι πιο φτωχοί. 30 χρόνια σας θυμάμαι να φωνάζετε να ξοδέψουμε κι άλλα. Δεν είχατε κανένα άλλο επιχείρημα. Και στις εκλογές σας απαντώ, 30 χρόνια σας θυμάμαι να λέτε παρακαλώ, μην διακόπτε, ξοδεύτε. Το Μπράντεφερ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέρασε και σε άλλα θέματα όπως της περιβαλλοντολογικής πολιτικής. Αυτή είναι η αγάπη της Νέας Δημοκρατίας για το περιβάλλον. Κλείνει τους φορείς προστατευόμενων περιοχών, το στολίδι της χώρας, τη βιοπικιλότητα και τις περιοχές Natura 2000. Φαίνεται ότι ο κύριος Φάμελος ξεχνά ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν ο ίδιος Υπουργός Περιβάλλοντος. Και γι' αυτό το λόγο η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το περιβάλλον σήμερα κυρίως οφείλεται στην αμέλεια του ιδίου. Η πρώην πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτική καταστολής απέναντι στο εργατικό κίνημα. Αυτό λοιπόν θέλετε. Καταστολή, εργοδοτική βία, καθυλωμένες απαιτήσεις. Δεν θα σας περάσει. Αλλά και για το περιεχόμενο και το ιδεολογικό πρόσημο του προϋπολογισμού, οι κόντρες μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της αντιπολίτευσης ανέβασαν συχνά το πολιτικό θερμόμετρο. Στηρίζετε απροκάλυπτα τους κολλητούς σας, τους χορηγούς σας, τα ΜΜΕ σας. Είπατε λοιπόν πάρα πολλά, αλλά τίποτα από αυτά δεν κάνετε. Ο προϋπολογισμός σας δίνει πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς. Εσείς δεν θα αρχόσασταν να στέλνατε στο σπίτι της την Μαντά Μέρκελ, go back, να σχίσετε μνημόνια, να καταργήσετε έμφυα. Να, εσείς τα λέγατε αυτά. Τι κάνατε? Παίρνατε τα εύσημα ως πυθύνια όργανα και μαθητές από τη Γερμανίδα Καγκελάριο, περικόπτατε τις συντάξεις, βουλιάξατε την οικονομία και δεσμεύσατε τη δημόσια περιουσία για 100 χρόνια. 5 μήνες μετά την εκλογή Μητσοτάκη, η χώρα έχει μετατοπιστεί αισθητικά και πολιτικά στον χώρο της Λατινικής Αμερικής. Χρειάζεται πραγματικά μεγάλο απόθεμα πολιτικού θράσους να κουνούν το δάχτυλο εκείνοι που είχαν στρατηγική επιλογή την επιβάρυνση της μεσαίας τάξης. Το θέμα των αστυνομικών επιχειρήσεων κυριάρχησε στις πολιτικές αντιπαραθέσεις το πρωί της Πέμπτης στην αίθουσα της Ολομέλειας, στις τοποθετήσεις υπουργών και βουλευτών επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2020. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης ημέρας της συζήτησης επί του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, το λόγο πήρε ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν έντιμο, όπως τον χαρακτήρισε, προϋπολογισμό, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλήδης Τσακαλώτος κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη αξιοπιστίας. Ό,τι υποσχεθήκαμε, το πράξαμε μέχρι τελευταίας κεραίας. Υποσχεθήκαμε μείωση φόρων για όλες τις τάξεις, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαμε μείωση του ένφια και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαμε μείωση των φαρμάκων και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαμε απαγόρευση συνολική του καπνίσματος και έγινε πράξη. Και για αυτή την πράξη επιβραβεύεται σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με τα χαμηλότερα επιτόκια του ελληνικού κράτους και αυτό είναι η αποτύπωση ακριβώς της εμπιστοσύνης η οποία αποδεικνύεται ότι υπάρχει όχι μόνο από την κοινωνία αλλά και από τις αγορές. Έχετε ένα έλλειμμα στους αριθμούς.
γιατί η αξιοπιστία έχει σχέση με τους αριθμούς. Και εμείς έχουμε μια ανησυχία για αυτό το προϋπολογισμό, για πώς βγαίνουν οι αριθμοί. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία να μην επιστρέψουμε στην κατάσταση πριν από το 2009. Γιατί είχαμε πολλούς προϋπολογισμούς το 2009 που λέγαμε ότι θα πιάσουμε στόχους μέσα από μη παραμετρικούς μέθοδους, μεθόδους, δηλαδή ότι θα πάρουμε τόσο από τη φοροδιαφυγή που υπόσχονταν και κυβερνήσεις δικιά σας και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα της επένδυσης του ελληνικού, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας παράλληλα σε τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Σαρακιώτη για καταγγελίες της Hard Rock για την νομική εταιρεία που έχει προσλάβει η Επιτροπή Παιγνίων, εκτιμώντας ότι όλη η διαδικασία έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό. Τώρα να δούμε και τη μεγάλη επένδυση στο ελληνικό. Οι υποσχέσεις σας αποδεικνύονται και εκεί απάτη. Την πρώτη εβδομάδα κιόλας μας έλεγε ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα Δημοκρατία, θα δούμε μπουλντόζες στο ελληνικό. Περάσαν 5 μήνες, όχι μόνο μπουλντόζες, ούτε φτιάρι δεν έχουμε δει στο ελληνικό. Ο στόχος, κυρίες και κύριοι, παραμένει στις αρχές του 2020 να μπει επιτέλους πολυπόθητη μπουλντόζα και να ξεκινήσουν τα έργα στο ελληνικό. Πριν από λίγο, στις 5 ώρα το απόγευμα, ολοκληρώθηκε από ό,τι μαθαίνω με πολύ μεγάλη επιτυχία, θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις εταιρείας. Η αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας Λάμδα. Τα νέα είναι όχι θετικά, εξαιρετικά θετικά. Αυτό σημαίνει ότι όλη η παραφιλολογία που διακινούσαν διάφοροι στην Ελλάδα και αρκετοί εντός εδούσης, ότι δήθεν η εταιρεία δεν έχει τα χρήματα να κάνει την επένδυση, έχουν ήδη περάσει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ξεκινάει μια επένδυση που η πρώτη της φάση είναι έργα 2,5 δισεκατομμυρίων. Περίπου 1 δισεκατομμύριο είναι τα έργα που θα εκτελεστούν μέσα στο 2020. Το λόγο στη συνέχεια πήραν υπουργοί και βουλευτές. Ενώ το 9μηνο του 2017 ήμασταν 200 εκατομμύρια κάτω από τα έσοδα του 2016 και το 9μηνο του 2018 ήμασταν 500 εκατομμύρια κάτω από τα έσοδα του 2017, φέτος είμαστε ήδη λίγο πάνω από τα έσοδα του 2018. Αντιστρέψαμε δηλαδή την πορεία και ενώ πήγαινε προς τα κάτω, τώρα φτάσαμε στο μηδέν και είμαι σίγουρος θα πάμε καλύτερα τις επόμενες χρονιές. Φαίνεται σαν να διαλέγετε την ακινησία στην εξωτερική πολιτική και την έλλειψη συγκεκριμένων στόχων από το φόβο δεν θα πετύχετε τους ενδιάμεσους στόχους που θα θέσετε. Δεν μπορεί όμως να υπηρετηθεί μέσω της απραξίας η εξωτερική πολιτική. Πρώτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σηματοδοτεί εποχή ανάταξης για τους αγρότες. Αυτή βλέπετε είναι η θεμελιώδης διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ως κυβέρνηση επενδύσατε και προσκοπήσατε εκλογικά στην αδυναμία των παραγωγών. Ακόμη και τώρα, μετά την ήττα στις εκλογές, υπόθηκε πριν από λίγο από συνάδελφο, επιχειρήσατε με κομματική εστεροβουλία να διασπείρετε τον πανικό στους αγρότες για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δήθεν. Ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2020 θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει την κάλυψη ελλείψεων σε έργα που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής του πολίτη, την πρόοδο του παραγωγού και του επιχειρηματία. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκλωβίζεται σε στενούς τεχνοκρατικούς στόχους και οικονομικά δεδομένα χωρίς αναπτυξιακό αντίκρισμα, χωρίς ουσιαστική επένδυση σε ένα πιο σύγχρονο τρόπο ζωής για τους Έλληνες. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η χώρα μας απέναντι στην πολιτική των κανονιοφόρων προτάσει την πολιτική της διεθνούς νομιμότητας, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα, όπως τόνισε, και δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στο επίπεδο του Βαλκάνιου Καυγατζή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να επιδιώκει διάβλο επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα, έστω και με μειούμενες πιθανότητες πια να επιδείξει προσέγγιση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σε όλο το πλέγμα των δράσεων της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, απαντώντας στην κριτική για τους λόγους που η χώρα μας δεν έχει ζητήσει επέκταση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Τουρκίας, απάντησε πως θέματα τακτικής δεν θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο δημόσιου διαλόγου. Δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στο επίπεδο του Βαλκάνιου Καυγατζή. Καταστήσαμε επίσης απολύτως σαφές και σε όλους τους τόνους
χωρίς μεγαλοστομίες, ότι θα υπερασπιστούμε κατά τη συνταγματική μας υποχρέωση τον εθνικό μας χώρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να διατηρούμε διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό με την τουρκική πλευρά. Και δεν θα πάψουμε να ελπίζουμε, πρέπει να πω με μειούμενες πιθανότητες πια, ότι η Τουρκία επιτέλους θα επιλέξει την προσέγγιση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο ως στόχο της πολιτικής της. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποφασισμένη, έχει γυρίσει την πλάτη στην πατριδοκαπηλεία. Έχει γυρίσει την πλάτη στον αυτοπεριορισμό, στα στερεότυπα του λαϊκισμού. Έχει γυρίσει την πλάτη στον βαλκανικό επαρχιωτισμό, στην μιζέρια του διαρκώς αδικούμενου, στη μεψημυρία του ανίσχυρου, στην ψευδαίσθηση του ανάδελφου έθνους. Ζητήσατε επέκταση των κυρώσεων και για την περιοχή αυτή που προβλέπεται στην συμφωνία αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για τις κυρώσεις για την περιοχή της Κύπρου. Πρέπει να μιλήσουμε και για αυτή την περιοχή. Η τακτική, δηλαδή η χρονική διάταξη των αντιδράσεων, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί σε επίπεδο μιας ανοιχτής συζήτησης. Ένταση, ωστόσο, προκλήθηκε με αφορμή τις πρόσφατες μειώσεις των ένφια. Θέλω επιβεβαίωση ότι η δική σας συμβολή σε όλη τη μείωση που θα δουν οι πολίτες για το ένφια είναι μόνο 63 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν μία σοβαρή αύξηση της εισπραξιμότητας του ένφια, την οποία και καταγράφουμε εν μέρη μόνο στον προϋπολογισμό, θα καταγραφεί και στην επόμενη φάση. Σε ό,τι αφορά την επόμενη χρονιά, μιλάμε για μία διόρθωση που η δική σας κυβέρνηση είχε αναλάβει ως προαπαιτούμενο να κάνει και δεν την ολοκλήρωσε, παραμένει στα προαπαιτούμενα και αυτή η διόρθωση που είναι σωστή να γίνει, δηλαδή όλοι να πληρώνουμε βάσει την πραγματική τους ακίνητη περιουσία και όχι πλασματική, θα προχωρήσει από την κυβέρνηση, θα φέρει επιπρόσθετα έσοδα και ένα μέρος αυτών των επιπρόσθετων εσόδων, μεγάλο, το συντριπτικό, θα επιστρέψει πίσω στους πολίτες με πρόσθετη μείωση συντελεστών. Μεσοσταθμική μείωση του ένφια 22% συν 205 εκατομμύρια ευρώ. Και γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί δώσαμε και σε αυτούς που έχουν τη μεσαία περιουσία μείωση του ένφια, κάτι εσείς που όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική σας τους τσακίσατε. Την επισήμανση ότι η χώρα μας πέτυχε το στόχο να εξασφαλίσει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μια ξεκάθαρη δήλωση καταδίκης του παράνομου μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης, αλλά δεν ζήτησε κυρώσεις πριν συντελεστεί οποιαδήποτε ενέργεια στη δική μας ΑΟΣ, έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ενημερώνοντας την αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Η αναφορά του κ. Βαρβιτσιώτη προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήρισε τις κυρώσεις ως εργαλείο ειρήνης. Ενημερώνοντας την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ανέφερε ότι η χώρα μας στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξασφάλισε δήλωση στήριξης για την Ελλάδα και την Κύπρο ότι το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δεν ζήτησε όμως κυρώσεις ώστε να έχει διπλωματικό όπλο για το άμεσο μέλλον. Η απόφαση στρατηγική μας ήταν να μην ζητήσουμε αυτή τη στιγμή κυρώσεις. Θέλαμε μια ξεκάθαρη δήλωση στήριξης. Αυτή διεκδικήσαμε, αυτή πήραμε. Θεωρώ ότι ήταν μια σωστή απόφαση που μας δίνει περιθώρια ελιγμών, γιατί αν θα είχαμε σήμερα ζητήσει όλο αυτό το πλαίσιο κυρώσεων, τελικά θα φτάναμε τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν θα πρέπει να κλιμακώσουμε τη διπλωματική μας δραστηριότητα, να μην έχουμε πολλά περιθώρια. Το θέμα των κυρώσεων προς τη γειτονική χώρα έθεσαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βουλουδάκης, η βουλευτής του Μέρα 25 Σοφία Σακοράφα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ο βουλευτής του Κινάλ Απόστολος Πανάς, αλλά και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Αναγνωστοπούλου, η οποία άσκησε κριτική στα όσα είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η χώρα μας έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να τεθεί θέμα στην παρούσα φάση, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αποφασίσει και να θέσει εξατομίκευση των κυρώσεών της. Πρώτη φορά ακούμε με σαφήνεια ότι ήταν επιλογή της κυβέρνησης να περιοριστεί στη δήλωση συμπαράστασης των κρατών μελών, των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στις κυρώσεις. Εμείς θέλουμε να επαναλάβουμε από τη μεριά μας
ότι τις κυρώσεις τις θεωρούμε βαρύ εργαλείο ειρήνης πριν από οτιδήποτε άλλο. Κρίναμε ότι δεν θα έπρεπε σε αυτή τη φάση η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να ζητηθεί από την Ελλάδα να συνοδεύεται από άλλες κυρώσεις. Θεωρούμε ότι αυτό το διπλωματικό όπλο είναι μέσα στα πλαίσια αυτών που μπορούμε να εξασκήσουμε σε μία κλιμάκωση. Αναφερόμενο στο θέμα της Τουρκίας, ο κύριος Βαρβιτσιώτης επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί ότι η γειτονική χώρα επιθυμεί να παίζει το ρόλο ταραξία στην περιοχή. Νωρίτερα, ο κύριος Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι εν ώψη Brexit θα κατατεθεί μετά τις γιορτές στη Βουλή νομοσχέδιο με τη μορφή του επείγοντος για να ρυθμίσει θέματα βίζας και κυρίως την καθιέρωση επιχειρηματικής βίζας. Για το θέμα του Brexit και των επιπτώσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνήθηκε νέα κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εξωτερικών και Άμυνας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Κουμουτσάκος, εκτός από τα θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα, αναφορά του σε άρθρο του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη για τις τουρκικές προκλήσεις προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέα Λοβέρδου. Αναφορά του αναπληρωτή Υπουργού Γιώργου Κουμουτσάκου σε άρθρο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σιμίτη σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, στο περιθώριο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, άνοιξε ένα κύκλο συζητήσεων για το θέμα. Με πρώτο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις χτίζουν τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένα τείχος εθνικής ενότητας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Γι' αυτό ακούστηκε ως ατόπιμα κάτι που έγινε χθες. Την ώρα της ανάγκης εθνικής ομοψυχίας ακούστηκαν κάποιες φωνές διχαστικής μικροψυχίας. Θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή ήταν μια ατυχής παραφωνία. Μια μικρή παρένθεση που άνοιξε και έκλεισε αμέσως. Πάντως είναι αλήθεια ότι θα πρέπει κάποτε, σίγουρα πάντως όχι αυτή τη στιγμή, όχι σήμερα, να γίνει μια νυφάλια και με παρησία συζήτηση για τις αλήθειες και τους μύθους του Ελσίνκη. Ξαφνικά, ο κύριος Κουμουτσάκος έρχεται εδώ, μιλώντας από το βήμα αυτό και ως αναπληρωτής υπουργός αυτής της κυβέρνησης, σε συνθήκες όπου η χώρα χρειάζεται απολύτως την ενότητα των πολιτικών της δυνάμεων, να καταθέσει αιτιάσεις που φτάνουν και στον βαθμό των μομφών, γιατί ήταν προσωπικές. Μιλούσε για μικροψυχία και οτιδήποτε. Του λέω λοιπόν, και του το λέω με όσο πιο ευγενικό τρόπο μπορώ να πω, ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ ενημερωμένος κανένας για το τι λέγεται, για να παίρνει το λόγο ως υπουργός και να απευθύνει αυτά που απευθύνει ο κύριος Κουμουτσάκος. Ο κύριος Κουμουτσάκος, πρακτικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι και εκφράζει και την παράταξή μας, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα, ο χρόνος για να ανοίξουμε ένα ζήτημα το οποίο επαιτειακά καταγράφηκε στην εφημερίδα και σε ένα βαθμό όλοι το έχουμε βιώσει. Εκείνη η εποχή έφερε τα θετικά της, η πορεία της ιστορίας αυτής τη γνωρίζουμε όλοι. Νομίζω ότι σε μια δύσκολη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε πρέπει να κατεβάσουμε τους τόνους. Τη συζήτηση της δεύτερης ημέρας για τον κρατικό προϋπολογισμό έκλεισε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Στυλιανή Μενδώνη, η οποία στην τοποθέτησή της υπερασπίστηκε τον θεσμό των χορηγιών. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού οφείλει να συμπληρώνεται και με χορηγίες. Όλοι όσοι διαδίδουν ότι δήθεν οι χορηγίες οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, το μόνο που πρέπει να σκεφτούν είναι η ιδεοληψία η οποία τους διακατέχει. Σε όλο τον κόσμο, οι χορηγοί καλύπτουν ένα σημαντικότατο μέρος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και έργων. Σε όλο τον κόσμο, ο εθελοντισμός, παράλληλα με τη χορηγία, καλύπτει βασικά οικονομικά μειονεκτήματα στον πολιτιστικό τομέα. Το απόγευμα της Δευτέρας, η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους υπουργούς της κυβέρνησης
και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίστηκε μόνο στο προφίλ του προϋπολογισμού για το 2020, αλλά κάλυψε όλο το εύρος της κυβερνητικής πολιτικής από τη διάσωση της ΔΕΗ μέχρι τα περιστατικά αστυνομικής βίας, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Η σκληρή κριτική που άσκησαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το περιεχόμενο, τη φιλοσοφία και το πρόσημο του προϋπολογισμού προκάλεσε αντιπαραθέσεις με υπουργούς της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Δαϊκούρας σήκωσε το γάντι και περνώντας την αντεπίθεση έκανε λόγο για προεκλογικά ψέματα και υποσχέσεις του αέρα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Όλα ήταν λόγια του αέρα. Ήταν προεκλογικές υποσχέσεις στην περίπτωση που καταφέρνατε να εκλεγείτε και στην περίπτωση που δημιουργούνταν αυτός ο περίφημος λογαριασμός. Και θα καταθέσω στα πρακτικά, επειδή το λέω αλλά δεν το καταθέτω στα πρακτικά, αλλά με προκαλείτε, 7 Μαΐου του 2019, Αλέξης Τσίπρας, σήμερα έδωσα εντολή, όχι θα δώσω, έδωσα εντολή και ανοίξαμε έναν ειδικό λογαριασμό, έναν escrow account, στον οποίο θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες 5,5 δις για να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τέτοιος λογαριασμός δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα. Συνεχίζετε αυτό που κάνατε επί 4 χρόνια. Να βρίζετε, να λέτε ψέματα για να προσπαθείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό να σας κάνει κυβέρνηση. Δυστυχώς σας έκανε. Αλλά και οι κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης περί ταξικού προϋπολογισμού έκαναν τον Χρήστο Σταϊκούρα να αντιδράσει. Η απάντηση προφανώς βρίσκεται στις συντεταγμένες πολιτικές σας, στις δεσμεύσεις σας, σε ισχυρά συμφέροντα που σας στηρίζουν, σε λάθη που απορρέουν από αυτά. Έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος κινείται σε μια παλιά, κλασική και γνωστή λογική για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή που λέει φοροαπαλλαγές για τους πολύ λίγους, με πρόσχημα κάποια ψίχουλα για τους μικρούς. Είπατε ότι ο προϋπολογισμός είναι ταξικός. Για να απαντήσω και σε μια συζήτηση που έγινε χθες. Εγώ δεν ξέρω ταξικό προϋπολογισμό που να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Το αντίθετο αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχετε διδακτορικό στο ψέμα. Στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν μειώνει τους φόρους, αλλά ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους έχοντες, απάντησε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης. Καλά, εσείς δεν βάλατε 11,4 δις λιτότητα παραπάνω από που σας ζήταγε ο Σόιμπλε. Ένα ξεκάθαρο διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλαν κυβερνητικά στελέχη απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι η Ελλάδα στον τομέα των εξορίξεων θα επιμείνει στις θέσεις της χωρίς να ετεροπροσδιορίζεται. Και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης απάντησε στις απειλές Ερντογάν. Διαμηνύουμε ότι η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται σε σχέση με την εξερεύνηση υδρογόνων ανθράκων. Προχωρά αποφασιστικά στο δικό της πρόγραμμα εξόρυξης υδρογονανθράκων με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά φυσικά λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε το εθνικό συμφέρον. Απέναντι στις υπαρκτές τουρκικές απειλές, οι Έλληνες στεκόμαστε όρθιοι και στεκόμαστε ενωμένοι. Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ένα προϋπολογισμό που καθιστά ισχυρή την ελληνική οικονομία και αναφέρθηκε στο σχέδιο με το οποίο, όπως είπε, διασώθηκε η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θα πάψει να είναι μια εταιρεία που ζητάει από τους καταναλωτές να βάζουν κάθε τρεις και λίγο το χέρι στην τσέπη. Ένας προϋπολογισμός, ο οποίος έχει ξεκάθαρο αναπτυξιακό αποτύπωμα, με σταθερό προσανατολισμό στην περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και στην προσέλκυση των νέων παραγωγικών επενδύσεων που αυξάνουν το εγχώριο προϊόν και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες πολίτες. Ωστόσο, συντονισμένα ήταν τα πυρά της κριτικής για τον προϋπολογισμό από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Αντιαναπτυξιακός, μη ρεαλιστικός και κοινωνικά άδικος. Δεν καταφέρνει να εστιάσει στα ουσιαστικά και διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και της χώρας. Είναι και άδικος και ταξικά μεροληπτικός υπέρ των οικονομικά ισχυρών. Είναι προϋπολογισμός φοροαπαλλαγών και κινήτρων για τους λίγους και προϋπολογισμός φορολεϊλασίας για τους πολλούς. Η καταγγελία από το ΣΥΡΙΖΑ δια του Πάνου Σκουρλέτη για κρούσμα αστυνομικής αυθαιρεσίας με θύμα νεαρή φοιτήτρια προκάλεσε ένταση στην αίθουσα της Ολομέλειας. Μια 22χρονη φοιτήτρια στην Πατησίων την συνέλαβαν, της κάναν έλεγχο προληπτικά και τη ζητήσανε να βγάλει το παντελόνι της κατά μεσής της Πατησίων. Ποιος τελικά δίνει το δικαίωμα στην ελληνική αστυνομία να στοχοποιεί την νεολαία?
Αυτός ο κατήφορος, ο ληστηρός, ο αυταρχικός είναι επικίνδυνος. Το περιστατικό το οποίο ακούστηκε πριν λίγη ώρα στη Βουλή, δεν ξέρω αν ευσταθεί και πόσο ευσταθεί. Αλλά θα ήθελα να καλέσω τον ΣΥΡΙΖΑ να πάψει να στοχοποιεί την ελληνική αστυνομία. Ξέρουμε ότι υπάρχει λευκή επιταγή στην αστυνομία ενάντια στη νεολαία μας. Με τις τοποθετήσεις υπουργών, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και βουλευτών έκλεισε το βράδυ της Δευτέρας η τρίτη ημέρα της συζήτησης επί του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 στην αίθουσα της Ολομέλειας. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις για την εκένωση κτηρίων προκάλεσαν έντονη αντιπαράθεση στη συζήτηση του προϋπολογισμού μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλήδη Τσακαλώτου και του τέος Προέδρου της Βουλής Νικόλαου Βούτση. Ακούω κάτι ακρότητες, αστυνομοκρατία λέει, χούντα. Ακούω ότι υπάρχει, λέει, εδώ λες και ζούμε σε άλλο τόπο. Δεν έχετε καταλάβει ότι ετέθη το ζήτημα αυτό στον ελληνικό λαό. Του είπαμε ότι θα επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. Του είπαμε ότι τελείωσε το κράτος των εξαρχείων. Του είπαμε ότι τελείωσε το κράτος της άκρας αριστεράς και της βίας της. Και υλοποιούμε αυτό. Που προσέξτε, έχουμε πάρει την απευθείας έγκριση του λαού γι' αυτό. Δεν είσαστε μόνο αγροτικός υπουργός αγροτικός ανάπτυξης, είσαστε και ουσιαστικός υπουργός προστασία του πολίτη. Προφανώς σας έδωσε ο ελληνικός λαός κάποιες εντολές στα δικαιωματικά προς τη δεξιά και συντηρητική κατεύθυνση, αλλά δεν σας έδωσε την άδεια να αφαιρέσετε το άσυλο του σπιτιού των ανθρώπων. Ποτέ δεν σας έδεισε ότι μπορεί να μπαίνει η αστυνομία χωρίς ένταλμα και χωρίς την παρουσία του εισαγγελέα. Ούτε σας έδωσε την άδεια η αστυνομία να θέλει να ξεβρακώνει κοριτσάκια στο δρόμο και αφού δεν δέχονται να πηγαίνουν μέσα στο καφενείο. Δεν νομίζω σας έδωσε τέτοιο άδεια. Αυτός ο αυταρχισμός χρειάζεται μια απάντηση. Γιατί όπως έχει πει ο κύριος Τσίπρας, ότι εμείς θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα, το έχει πει πολλές φορές, δεν μπορώ να πω ότι εσείς μας έχετε ταράξει στον φιλελευθερισμό. Προβλήματα, αιστείες ανομίας, ζητήματα, προφανώς και υπάρχουν. Όπως και υπήρχαν πάντοτε, αντιμετωπιζόντουσαν ή αντιμετωπιζόντουσαν λιγότερο καλά. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το γενικευμένο εμπόριο φόβου, την προπαγάνδα τρομολαγνίας η οποία ασκείται από ορισμένες πλευρές, δυστυχώς και από ορισμένους συνδικαλιστές οι οποίοι έχουν φύγει εντελώς από τον ρόλο τους. Η νεοσυντηρητική αντίληψη μετά από 10 χρόνια μέσα σε μια κοινωνία που πέρασε ό,τι πέρασε έχει αποκτήσει ένα βαθμό αποδοχής και ηγεμονίας. Ταυτόχρονα όμως, θα έλεγα εγώ και το γνωρίζετε, με μια κοροϊδία και ένα λαϊκισμό και με την προπαγάνδα που υπήρξε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βοήθησαν πάρα πολύ για να υπάρξει ένα τέτοιο κλίμα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Η άποψή σας είναι ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει χούντα και υπάρχει αστυνομοκρατία. Άλλο και τελείως διαφορετικό το αν υπάρχει μια υπέρβαση βίας που έκανε ένας συγκεκριμένος αστυνομικός η οποία καθίσταται ελεγκτέα. Να την ελέγξουμε. Και άλλο η γενίκευση. Η γενίκευση που κάνετε είναι που απασχολεί. Και την γενίκευση που κάνετε, κύριε Τσακαλώτο, δεν είναι αθώα. Θέλετε να την κάνετε γιατί ψυχικά είστε ταυτισμένοι με τον συγκεκριμένο χώρο και τις έκνομες ενέργειές του. Γι' αυτό αισθάνεστε τη διάθεση να εκφράσετε αλληλεγγύη. Την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ΑΣΕΠ με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για προσλήψεις προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ετοιμάζουμε τον νέο νόμο που τροποποιεί τον 2190 προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία των προσλήψεων. Κάνουμε πράξη τον προγραμματισμό των προσλήψεων σε ετήσια βάση στο δημόσιο τομέα. Συνεχίσαμε το σχετικό πρόγραμμα της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, διατηρούμε τη σχέση ένα προς ένα και καλύπτουμε κατά προτεραιότητα τις ανάγκες που αφορούν στην παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, με κορυφαίο αυτό του βοήθεια στο σπίτι, το οποίο διασφαλίζουμε και αναβαθμίζουμε συνολικά.
για την ενδυνάμωση του ρόλου της αυτοδιοίκησης στους πρώτους μήνες του 20, φέρνουμε στη Βουλή το νομοσχέδιο που ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης και της κρατικής δομής. Για επιστροφή της πατρίδας μας στο μέλλον, έκανε λόγο ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Στέλιος Πέτσας. Αντίθετα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε σε προϋπολογισμό νεοφιλελεύθερων πολιτικών, ενώ στον εξυγχρονισμό της τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε ο υφυπουργός τουρισμού Εμμανουήλ Κόνσολας. Ο προϋπολογισμός αυτός σηματοδοτεί την επιστροφή της πατρίδας μας στο μέλλον. Ένας προϋπολογισμός που ενσωματώνει όλες τις μεταρρυθμίσεις που νομοθετήσαμε. Ένας προϋπολογισμός που όχι μόνο δεν επιβάλλει πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, αλλά μειώνει τα βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ένας προϋπολογισμός που αποδεικνύει πως ό,τι είπαμε, το κάνουμε. Ο προϋπολογισμός, τον οποίο κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την πολιτική που εφαρμόζει από την 7η Ιουλίου και μετά. Από τη μία δεσπόζει η αιμονική προσήλωση στην εξυπηρέτηση συμφερόντων λίγων και ισχυρών και από την άλλη κυριαρχεί η προχειρότητα, η αποτελεσματικότητα και η δραματική αντίθεση ανάμεσα σε εξαγγελίες και μετεκλογικά αποτελέσματα. Έχουμε ολοκληρώσει το σχέδιο. Το σχέδιο νόμου που αφορά την ανατροπή αυτού του μοντέλου, τόσο για την τουριστική εκπαίδευση σε επίπεδο αναβάθμιση των σπουδών, των ανώτερων σπουδών που υπήρχαν μέχρι τώρα στη χώρα, όσο και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά επίσης και στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και επίσης στα Κέντρα Διαβίου Μάθησης. Διορισμούς 4.500 εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και 5.250 στη γενική εκπαίδευση για το 2020. Ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού το πρωί της Δευτέρας. Υλοποιούμε περισσότερα από όσα έχουμε υποσχεθεί, δήλωσαν μέλη της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το 2020 αυξάνεται κατά 102 εκατομμύρια ευρώ. Και η αύξηση επί της ουσίας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η αύξηση είναι στην πραγματικότητα κατά 113 εκατομμύρια ευρώ, αν συνυπολογίσει κανείς και το νέο πρόσθετο ειδικό αποθεματικό που θεσμοθέτησε η κυβέρνησή μας για την εξυπηρέτηση των δαπανών κάποιων ευαίσθητων τομέων και κυρίως της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της άμυνας και της ασφάλειας. Ο προϋπολογισμός του 2020 περιλαμβάνει τους διορισμούς 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς και τους διορισμούς 5.250 μόνιμων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση. Εμείς όχι μόνο ερχόμαστε να υλοποιήσουμε περισσότερα από όσα έχουμε υποσχεθεί, περισσότερα από όσα είπαμε στον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να κάνουμε και βεβαίως δεν ακυρώνουμε τίποτα από τα νομοθετήματα με θετικό πρόσημο ελάφρυνσης των Ελλήνων πολιτών, τα οποία υπερψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, συνήθως και από εμάς. Δεν θα υπάρξει καμία μείωση στα προνοιακά επιδόματα, τόνισε στην ομιλία της η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση μετατρέπει τις προγραμματικές της δεσμεύσεις για μείωση των φόρων σε εφαρμοσμένη πολιτική. Για μεγάλες αυξήσεις των έμμοσων φόρων που πλήττουν τα χαμηλότερα εισοδήματα, έκαναν λόγο βουλευτές της αντιπολίτευσης. Οι κοινωνικές δαπάνες στον προϋπολογισμό είναι αυξημένες κατά 6%, ενώ καμία επιδοματική πολιτική δεν καταργείται ή περικόπτεται, είπε η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Το κοινωνικό σκέλος του προϋπολογισμού είναι αυξημένο κατά 6% για το 2020. Αποτελεί πραγματικότητα ότι οι προϋπολογισμένες προνοιακές δαπάνες αυξάνονται κατά 236 εκατομμύρια, όχι μόνο εκπληρώνοντας τη δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι καμία επιδοματική πολιτική δεν καταργείται, ούτε περικόπτεται, αλλά αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την ισχυρή βούλησή μας για μια ακόμα πιο διευρυμένη και αποτελεσματική στήριξη των πιο ευάλωτων από εμάς. Πείτε μας ειλικρινά, θεωρείτε ότι το θέμα του δημογραφικού, επειδή τέθηκε από πολλούς συναδέλφους και σωστά, λύνεται έτσι, με μια εφάπαξ εισφορά συγγέννηση? Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αν μας απασχολεί ως εθνικό θέμα το δημογραφικό, αυτό σημαίνει κοινωνικό κράτος, σημαίνει εργασιακές σχέσεις, σημαίνει δικαιώματα στη γυναίκα, μητέρα να μπορεί να δουλεύει, σημαίνει στήριξη κοινωνική της οικογένειας. Πολιτική της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει και σε πρόσθετη μείωση φόρων, είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Η φορολογική πολιτική μπορεί και πρέπει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και διάσταση. Γι' αυτό και προχωράμε σε ουσιαστικές μειώσεις φόρων. Ταυτόχρονα,
μέσα από την αύξηση των δικτών φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, πετυχαίνουμε τη διασφάλιση πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που θα χρησιμοποιηθεί στα δύο επόμενα χρόνια στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης των φόρων. Το σύνολο των φόρων θα αυξηθεί κατά 2,5%. Και η αύξηση αυτή οφείλεται πρώτον στην αύξηση των έμεσων φόρων, ενώ οι άμεσοι έμειναν αμετάβλητοι. Με αποτέλεσμα το ποσοστό που οι φόροι αυτοί αντιπροσωπεύουν στο άθροισμα έμεσων και άμεσων φόρων να αυξηθεί από 61,5% το 2019 σε 62,1% το 2020. Που σημαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ απλά ότι το φορολογικό βάρος των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Η οικονομική υπερενίσχυση των γραφείων υπουργών και γενικών γραμματέων, η προεδρία της κυβέρνησης με τριπλάσιο μπάτζετ από το σύνολο των προηγούμενων δομών, μαρτυρούν σαφώς τη διάθεσή σας να προτάξετε ένα πλουσιοπάροχα κρατικοδίαιτο μηχανισμό και να γυρίσετε την πλάτη τόσο στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών παρά τη ρητορική σας για την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Με την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα της οικονομίας και του τέλους της φορολογικής ασφυξίας όλων των Ελλήνων, το κράτος οφείλει να επαναφέρει αυτό που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποστέρισε από τους ακρίτες νησιώτες, τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών είναι συνειδητή επιλογή της Άγκυρας και προσπάθεια πίεσης προς την Ελλάδα, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο της Ευρωτουρκικής δήλωσης του 2016 είναι δύσκολη και προβληματική με ευθύνη της Τουρκίας. Την ίδια ώρα, οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις περί πιθανού ανοίγματος των μεταναστευτικών πυλών που κάνει ακόμα και ο πρόεδρος της Τουρκίας λειτουργούν ως ανοιχτή πρόκληση σε διακινητές, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες να κινηθούν δυτικά, ελπίζοντας ή προσδοκώντας ότι κάποτε οι πύλες θα ανοίξουν. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα άρχισε στην κατάμεστη αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής η πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. Οι εργασίες ξεκίνησαν με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών. Ανοίγοντας την αυλαία των πενθήμερων εργασιών της Ολομέλειας για τη συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόμου κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, το λόγο πήραν οι γενικοί εισηγητές των κομμάτων. Υλοποιεί αυτός ο προϋπολογισμός μια στρατηγικού χαρακτήρα και μακράς πνοής προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας. Στα χρόνια της κρίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν επλήγει μόνο η οικονομία. Επλήγει κάθε πλευρά της ζωής στην πατρίδα μας. Οι θεσμοί, η παιδεία, η κοινωνική παιδεία, η ίδια η επιβίωση του έθνους μας, όπως το γνωρίζουμε, καθώς η κρίση όξινε και το ίδιο οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Σήμερα, η ανάταξη της οικονομίας είναι προϋπόθεση της αναγέννησης του έθνους. Ο πρώτος δικός σας προϋπολογισμός μετά το τέλος των μνημονίων είναι βαθιά ιδεολειπτικός και νεοφιλελεύθερος. Θεωρείτε ότι αν μειωθούν οι φόροι στα υψηλά κλιμάκια, εντατικοποιηθεί η ευελιξία στην αγορά εργασίας και μειωθεί το εργατικό κόστος, η ανάπτυξη θα μεγαλώσει την πίτα και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που ίσως νοφιλήσουν τα μεσαία και κατώτερα στρώματα. Αυτή η συνταγή όμως απέτυχε παταγωδώς. Αυτός ο προϋπολογισμός διευρύνει την κοινωνική ανισότητα, προχωρεί σε περαιτέρω φορολογική αφέμαξη και με παροχές χωρίς αντίκρισμα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα θα στηρίξουν για ένα ακόμα δύσκολο χρόνο την επίτευξη του πλεονάσματος των 7 δισεκατομμυρίων. Είναι φανερό ότι η φορολογική λέλαπα συνεχίζεται αμύωτη, παρά τις ελαφρύνσεις και την γαλαντόμα πολιτική του μερίσματος των 416 εκατομμυρίων ευρώ από το υπερπλεόνασμα έναντι των 971 του ΣΥΡΙΖΑ την περιβόητη 13η σύνταξη. Με το κρατικό προϋπολογισμό για το 2020, παρά το γεγονός ότι άλλαξε η κυβέρνηση, από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός της τυπικής εξόδου από τα μνημόνια,
βλέπουμε να καταθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία έναν κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι το ίδιο, όμοιος με τους κρατικούς προϋπολογισμούς που κατέθεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κάτι το διαφορετικό. Ο προϋπολογισμός τώρα δεν έχει κανένα πολιτικό όραμα και κανέναν οικονομικό σχεδιασμό, αποτελώντας μόνο ένα διαχειριστικό εργαλείο για τον έλεγχο των εισπράξεων. Δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από τον προϋπολογισμό του διαχειριστή μιας πολυκατοικίας, ενώ δεν αλλάζει το αναποτελεσματικό οικονομικό μας μοντέλο που συνεχίζει να στηρίζεται στη διαπλοκή, στη διαφθορά και στην κομματική αναλγησία. Δεν μας εκπλήσει ότι οι προϋπολογισμοί αυτοί δύο μοιάζουν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Είναι και οι δύο προϋπολογισμοί ανελεύθεροι από κυβερνήσεις που δεσμεύονται απόλυτα από κάθε προηγούμενη μνημονιακή διάταξη, αλλά και μελλοντικούς στόχους που τρέχουν ακόμα. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει αλλαγή της οικονομικής πολιτικής. Πάμε από υπερφορολόγηση και υπερπλεονάσματα σε φοροελαφρύνσεις που δίνουν κίνητρα για ανάπτυξη και τις χρωματοδοτούμε από τη μείωση της φοροδιαφυγής και την κατάργηση των υπερπλεονασμάτων, ιδίως της υποεκτέλεσης. Επίσης, ο κ. Κυλακάκης τόνισε ότι φέτος θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ η συμμετοχή στο επίδομα θέρμανσης και ότι ο ΕΦΚΑ θα επιβαρύνει λιγότερα το φορολογούμενο, διότι αυξάνονται οι εισφορές. Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης, ο Υπουργός Οικονομικών υπερασπίστηκε τον προϋπολογισμό, απέκρουσε τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης και εξήγησε τα βήματα της κυβέρνησης στην στόχευση της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση χαρακτήρισε ταξικό και αντιαναπτυξιακό τον προϋπολογισμό και έκανε λόγο για κατάρρευση των προεκλογικών υποσχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Τον οδικό χάρτη που περιλαμβάνει 4 πολύ συγκεκριμένα βήματα με τα οποία η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση των πλεονασμάτων, εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, απαντώντας στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για να πας να μειώσει τα πρωτογενή πλεονάσματα, θα πρέπει να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του χρέους. Και εμείς έχουμε στόχο μέσα στο 2020 να αναδείξουμε αυτό το θέμα με 4 βασικά επιχειρήματα. Υψηλότερη ρυθμή οικονομικής μεγέθυνσης, χαμηλό κόστος δανεισμού, προώρη αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ήδη έγινε, και η αξιοποίηση των ΑΝΦΑΣ και των SMPs, των κερδών από τη διακράτηση των ευρωπαϊκών ομολόγων, των ελληνικών ομολόγων στις ευρωπαϊκές τράπεζες, για αναπτυξιακούς λόγους. Αυτά τα 4 στοιχεία ενισχύουν τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους σημαντικά, ειδικά τον παρανομαστή. Άρα μπορούμε να διεκδικήσουμε με ασφάλεια χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο Υπουργός μάλιστα είπε ότι τα στοιχεία που επικαλείται η αντιπολίτευση για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση τα δανείζεται από τους θεσμούς. Επομένως, τα υιοθετεί. Αυτά τα στοιχεία, είπε ο κ. Σταϊκούρας, δείχνουν ότι το 2020 θα είναι καλύτερη χρονιά από το 2019. Και απάντησε στις βολές του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο προϋπολογισμός παρουσιάζει αύξηση φόρων. Πράγματι, οι φόροι είναι υψηλότεροι. Αλλά όχι από υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, αλλά από το γεγονός ότι λόγω της μεγέθησης οικονομίας διευρύνεται και αυξάνεται η φορολογική βάση, με αποτέλεσμα να προσδοκούμε να έχουμε περισσότερα έσοδα. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προϋπολογισμού μέσα από την εξειδίκευση των αριθμών και το αποτύπωμα των δεικτών πάνω στους οποίους βασίζεται, ανέλησε ο ειδικός συζητητής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κατσαφάδος. Αποτυπώνει με ακρίβεια όχι μόνο την πρόθεση της κυβέρνησης να ακολουθήσει ένα άλλο μείγμα πολιτικής, αλλά και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην αγορά και στην οικονομία. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε μια διαρκή ανωδική πορεία, με τον Νοέμβρη να φτάνει τις 108 μονάδες, καλύτερη επίδοση δεκαετίας. Έντονη ήταν η κριτική που άσκησε στο περιεχόμενο και στη στόχευση του προϋπολογισμού ο ειδικός συζητητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θάνος Μωραΐτης. Είστε η επιτομή του λαϊκισμού, της εξαπάτησης και της υποκρισίας. Είδαμε το αναπτυξιακό σας νομοσχέδιο, το οποίο όλα αυτά με μια κουβέντα τα λέει. Ήταν ένα σύνολο αντεργατικών ρυθμίσεων και φωτογραφικών διατάξεων. Τις ενστάσεις που διατυπώνει το κίνημα αλλαγής απέναντι στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης εξέφρασε ο ειδικός συζητητής του κόμματος Γιώργος Αρβανιτίδης. Στο κίνημα αλλαγής δεν θα κουραστούμε να το φωνάζουμε ότι αυτά τα ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα είναι ο πραγματικός βραχνάς στην οικονομία, υπονομεύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα έπρεπε να έχουν αλλάξει χθες, όχι αύριο. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε η ειδική συγκήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντο Μανολάκου, για να διατυπώσει την κριτική του κόμματός της. Και στα έξοδα τα καταναλώνετε για τις ανάγκες του κεφαλαίου
και τους νατοϊκούς εξοπλισμούς για να συγκαλύπτει το ΝΑΤΟ τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας και να υπονομεύει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και του λαού μας. Τις πιεστικές ανάγκες όμως του λαού, τις ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος, τις αγνοείτε, τις περιφρονείτε, τις ποδοπατάτε. Για αφέμαξη της μεσαίας τάξης μίλησε μεταξύ άλλων ο ειδικός συζητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χίτας. Τα φορολογικά βάρη των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν λύνονται ούτε με μαθηματικές αλχημίες, ούτε με θεωρητικές εξισώσεις. Ο ελληνικός λαός έχει υποκτήσει. Ο ελληνικός λαός έχει υποκτήσει από λόγια, από υποσχέσεις και από θεωρίες. Τους λόγους για τους οποίους το Μέρα 25 θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό εξήγησε ο ειδικός συζητής του κόμματος Γιώργος Λογιάδης. Η μείωση της προπληρωμής φόρου από το 100% στο 95% ουσιαστικά βοηθάει τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις μηχανίες. Για τους πάρα πολλούς μικρούς και οικονομικά ασθενέστερους είναι απλά κοροϊδία. Τη σειρά των μαρτύρων που θα καταθέσουν στη Βουλή μετά τη διακοπή των εργασιών της, αποφάσισαν τα μέλη της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Παράλληλα, ύστερα από ψηφοφορία με αίτημα βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να ζητήσει η Επιτροπή έγγραφα από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την υπόθεση Νουρουάν. Για προσπάθεια δημιουργίας νέου αφηγήματος και βορείας με νέα υπόθεση από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, κάνουν λόγο κοινοβουλευτικοί κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Τη σειρά των μαρτύρων που θα καταθέσουν μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής στις αρχές Ιανουαρίου, αποφάσισε η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Οι βουλευτές αποφάσισαν το επόμενο πρόσωπο που θα κληθεί να είναι ο κύριος Εμμανουήλ Βουλκίδης, εκδότης ιατρικού περιεχομένου περιοδικού και ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας. Θα ακολουθήσει η κατάθεση της κυρίας Ελένης Ράικου, πρώην εισαγγελέως διαφθοράς, η οποία έχει αφήσει εχμές εναντίον της Ελένης του Λουπάκη, ενώ έχει καταθέσει στους εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση Νοβάρτης σχετικά με παρεμβάσεις στο έργο της που την οδήγησαν σε παρέτηση από τη θέση της τον Μάρτιο του 2017. Εν τω μεταξύ, κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να γίνει αποδεκτό το αίτημα των μελών της Επιτροπής Βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου και Ευαγγελίας Λιακούλη να ζητήσει η Επιτροπή από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έγγραφα σχετικά με την έρευνα που διεξάγεται για την υπόθεση γνωστή ως ΝΟΡ1. Οι δύο βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής στην επιστολή τους αναφέρουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στην έρευνα κατατίθενται στοιχεία που αφορούν τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Οι βουλευτές σημειώνουν πως αν πράγματι υπάρχουν, πρέπει να συσχετιστούν με την έρευνα που διεξάγει η παρούσα Επιτροπή της Βουλής και ζητούν να κατατεθούν στη Βουλή έγγραφα με καταθέσεις μαρτύρων που αφορούν στον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Υπερτάχθηκαν εκτός από το Κίνημα Αλλαγής η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση. Κατάτάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ επιφυλάχθηκε ζητώντας το αίτημα να γίνει πιο συγκεκριμένο. Πρώτο μέλημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι η δημιουργία μιας κάθετης δομής αντιμετώπισης κρίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τόνισε ο επικεφαλής της Γραμματείας Νίκος Χαρδαλιάς, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, ενημέρωσε πως το προσεχές διάστημα θα τεθεί σε διαβούλευση σχετικό νομοσχέδιο. Πρέπει να θεραπεύσουμε παθογένειες δεκαετιών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ τόνισε πως βασικό μέλημά του είναι η δημιουργία μιας κάθετης δομής αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Πρώτο μέλημα ήταν η δημιουργία μιας κάθετης δομής. Μιας κάθετης δομής η οποία πέρασε με το 46-23 με τα άρθρα 91-94, έτσι ώστε να υπάρχει ένας ο οποίος ουσιαστικά να μπορεί να συντονίζει και να κατευθύνει σε κεντρικό επίπεδο, να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι σε περιφερειακό επίπεδο και να υπάρχει και ξεκάθαρη ανταπόκριση σε τοπικό επίπεδο. Άρα μια κάθετη δομή σε τρία επίπεδα. Εθνικό, περιφερειακό, τοπικό. Ο εθνικός διοικητής μαζί με τους περιφερειακούς διοικητές, οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ομπρέλα που χρειάζεται σε κάθε περιφέρεια ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η ΟΤΑ, το λιμενικό, το η πυροσβεστική, η αστυνομία, ο στρατός, την ώρα της κρίσης, όχι απλά και μόνο ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Το πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί ήταν όχι ποιος κάνει τι,
περιγράφεται σε όλα τα εγχειρίδια. Ποιος παρακολουθεί ότι αυτός που πρέπει να κάνει κάτι το κάνει την ώρα που πρέπει, στο χρόνο που πρέπει. Ο κύριος Χαρδαλιάς ενημέρωσε ακόμα για το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ, το οποίο αφορά στην αντιπυρική προστασία, σημειώνοντας πως το σχέδιο θα εκπονείται κάθε Νοέμβριο για την επόμενη αντιπυρική περίοδο και όχι το Μάιο όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, τόνισε πως υπάρχει συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας για την ένταξη στο ορολόγιο πρόγραμμα μαθήματος για τις φυσικές καταστροφές. Την Επιτροπή ενημέρωσαν ακόμα ο Φίβος Θεοδόρου, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο ταξίαρχος Αναστάσιος Πάτσαλος, διευθυντής της Διεύθυνσης Α6 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, και ο αρχιπύραρχος Χρήστος Λάμπρης, διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών. Η διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων 2 χρόνια μετά την καταστροφή στη Μάνδρα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής. Για το σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία Δάρδανος ενημέρωσαν τους βουλευτές η Γενική Γραμματής Πολιτικής Προστασίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Δήμαρχος της Μάνδρας. Ήταν πρωί της 15ης Νοεμβρίου του 2017 όταν οι ξαφνικές βροχοπτώσεις έπνιξαν κυριολεκτικά τη Δυτική Αττική και περισσότερο τη Μάνδρα, προκαλώντας το θάνατο 24 ατόμων και ανυπολόγιστες καταστροφές. Ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, περιγράφοντας σε λεπτομέρειες το σχέδιο Δάρδανος, είπε ότι επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους και επικέντρωση στην κλιματική αλλαγή. Είναι ευθύνη και της Γενικής Γραμματείας αλλά και όσων εμπλεκόμαστε στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας να αντιληφθούμε τα νέα δεδομένα τα οποία εισάγει η κλιματική αλλαγή, που είναι ξεκάθαρο ότι πλέον εξελίσσεται σε μια κλιματική κρίση. Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Αρμόδιου Υπουργείου, Κώστας Αραβώσης, επικεντρώθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί στη Μάνδρα για να αποφευχθεί μια καταστροφή σαν εκείνη του 2017. Τα μέτρα πάλι διακρίνονται σε μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας, προστασίας και αποκατάστασης. Από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Δήμαρχος της Μάνδρας υπογράμμισαν τις μελέτες και τα έργα που είναι σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή. Η Περιφέρεια δημοπράτησε και εκτελεί έργα με μελέτες προϋπολογισμού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργήσει και εκτελεί από τον Ιούνιο του 2018 Εκτροπή Χυμάρου Αγίας Εκατερίνης αλλά και Διευθέτηση Χυμάρου Σούρες Θριασίου Πεδίου προϋπολογισμού 10.890.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Επίσης έχει δημοπρατήσει και εκτελεί από τον Ιούνιο του 2018 το έργο βελτίωσης χάραξης και διευθέτησης παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Θιβών. Πραγματικά εμάς η περιφέρεια μας έχει εκπλήξει ευχάριστα. Όντως έχουν γίνει έργα τέτοια τα οποία δημιουργούν μια ασφάλεια στον πολίτη. Το σχέδιο Δάρδανος πήρε το όνομά του από το γιο του Δία και της Ηλέκτρας, κόρης του Άντλαντα, ήταν μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας που έζησε στα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Η εκπαίδευση κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης ήταν το αντικείμενο συζήτησης στην Επιτροπή Σοφρονιστικού Συστήματος της Βουλής, η οποία ενημερώθηκε από εκπροσώπους τμήματων κοινωνικής υπηρεσίας και κοινωνικών λειτουργών. Οι φορείς επεσήμαναν ότι η εκπαίδευση των κρατουμένων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Η κυρία Νικολίτσα Μουσχή, προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Φίβας, αναφέρθηκε στα 2 τμήματα δομής δημοτικού σχολείου που λειτουργούν στο κατάστημα κράτησης, ώστε οι κρατούμενες να προχωρούν σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι ήδη 8 κρατούμενες φοιτούν στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ενώ μία μετά από πανελλαδικές εξετάσεις πέρασε σε ΤΕΗ. Δράσεις υπάρχουν επίσης σε επαγγελματική εκπαίδευση ή ψυχαγωγικές δράσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις. Στη λειτουργία δημοτικών σχολείων στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων Βόλου, Κασαβέτιας, Αυλώνα και Κορίνθου, αναφέρθηκε ο κύριος Λεωνίδας Κοτούλας, κοινωνικός λειτουργός του Ειδικού Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Κασαβέτιας. Ο κύριος Κοτούλας τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην επαγγελματική εκπαίδευση, πρόσθεσε πάντως ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα υπάρξει κάποιο τύπο εκπαίδευση στο γεωπονικό τμήμα για αγροτικές εργασίες.
Ο κοινωνιολόγος του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλός 1, Αθανάσιος Ζαγοράκης, ανέφερε ότι υπάρχουν 14 κρατούμενοι φοιτητές, ενώ από το 2016 το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χορηγεί 20 υποτροφίες κάθε χρόνο σε κρατούμενους. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι από το 2014 λειτουργεί δημόσιο ΙΕΚ, στο οποίο φοιτούν 52 κρατούμενοι με ειδικότητα σκητσογράφου και γραφίστα. Δεν υπάρχει όμως δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δομή λυκείου. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η εκπαίδευση κρατουμένων σημαίνει αναμφίβολα ανθρώπινη μεταχείριση, καθοδήγηση κατά την εκτέλεση της ποινής με σκοπό την κοινωνική συνείδηση, την υπευθυνότητα και την αυτοεκτίμηση. Επομένως, αδύρυτα το να στοχεύει η πολιτεία στην εκπαίδευση των κρατουμένων είναι επένδυση και μάλιστα ιδίως όταν υπάρχουν έρευνες από το εξωτερικό για αντίστοιχα θέματα που αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση μειώνει τα ποσοστά υποτροπής. Στην έναρξη της συζήτησης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Γιόλας έθεσε ζήτημα έλλειψης ενημέρωσης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού σε άλλη περιοχή, με την επίκληση απορρίτου των πληροφοριών. Βουλευτές όλων των κομμάτων επεσήμαναν την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός εκπαίδευσης σε όλα τα καταστήματα κράτησης, αλλά και ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Οι γυναίκες αγαπούν την τέχνη, αλλά πολλές φορές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε λόγω έλλειψης χρόνου. Ενώ σε ό,τι αφορά στην απασχόληση στον χώρο του πολιτισμού, τα ποσοστά είναι υψηλά σε μουσεία, γκαλερί και βιβλιοθήκες. Τα στοιχεία αυτά έδωσε στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη. Η θέση της γυναίκας στον χώρο της τέχνης διεθνώς είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτή του άνδρα, με την Ελλάδα μάλιστα να φιγουράρει ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανισότητες. Τα στοιχεία αυτά παρέθεσε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Στον χώρο του κινηματογράφου, για παράδειγμα, μόλις μία στις 5 κινηματογραφικές ταινίες στην Ευρώπη σκηνοθετείται από γυναίκα, παρόλο που παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές στις σχολές κινηματογράφου υπάρχει ίσως αριθμός ανδρών γυναικών. Μόνο το 16% των επιδοτούμενων κινηματογραφικών ταινιών στην Ευρώπη καταλήγει σε σκηνοθέτηδες. Τα υπόλοιπα πάνε σε σκηνοθέτες. Συνεπώς, και οι περισσότερες βραβευμένες ταινίες δημιουργούνται από άνδρες. Όπως είπε ο Υπουργός, έρευνα που έγινε σε χώρες της Ευρώπης, πάνω από τις μισές γυναίκες που ρωτήθηκαν ήθελαν να επισκεφτούν έναν χώρο τέχνης, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα. Επίσης, η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου είναι υψηλά στις προτιμήσεις των γυναικών. Υπάρχει μία ακόμα παράμετρος που είναι αυτή που αφορά την μη πρόσβαση της γυναίκας στον πολιτισμό. Εδώ όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ο λόγος είναι είτε οικονομικός είτε οικογενειακός. Δηλαδή, είναι και τα δύο. Επομένως, αυτό συνδέεται απολύτως με τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά και με τον ελεύθερο χρόνο που εν τέλει έχει η γυναίκα στη διάθεσή της. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση στην Ελλάδα, στον χώρο του πολιτισμού διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες καλύπτουν θέσεις που απαιτούν αυξημένα προσόντα. Στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος έχει περίπου 1.000 μέλη, η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες, γιατί φτάνουν στο ποσοστό του 79%. Επίσης, στην Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων, που είναι επίσης ένας συνδικαλιστικός φορέας για τους συντηρητές αρχαίων και νεότερων μνημείων, πάλι οι γυναίκες υπερτερούν με ένα ποσοστό 63%. Ενώ αρνητικό πρόσημο εμφανίζει διεθνώς η ανάθεση Υπουργείων Πολιτισμού σε γυναίκες. Με μια πλευρά του ζητήματος της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, του λεγόμενου trafficking, ασχολήθηκε η ειδική υποεπιτροπή της Βουλής σε κοινή συνεδρίαση της με την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης. Ο Εθνικός Συζητητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών και υπεύθυνοι του αεροδρομίου αναφέρθηκαν στα μέτρα που λαμβάνονται για την κατάρτιση των υπαλλήλων στις πύλες εισόδου της χώρας. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες των αεροδρομίων είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ζητήματος, τόνισε ο κ. Ηρακλής Μοσκόφ, Εθνικός Συζητητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών. Το πρόβλημα στο τράφικινγκ είναι ότι τα θύματα δεν έρχονται να σου πούνε είμαι θύμα. Υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο ταυτοποίηση των θυμάτων και γι' αυτό ακριβώς χρειάζονται όλοι εμείς οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν βλέπουμε ενδείξεις θυματοποίησης και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και στην ανίχνευση και στην ταυτοποίηση και στην παραπομπή των θυμάτων σε επαγγελματίες. Εκπρόσωποι του αεροδρομίου και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρθηκαν σε δύο ημερίδες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ελευθέρω Βενιζέλος για το θέμα αυτό.
την στοχευμένη κατάρτιση των εργαζομένων πρώτης γραμμής, ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν περιστατικά που ενδεχομένως είναι περιστατικά πορείας ανθρώπων και στη συνέχεια, εφόσον είναι σε αυτούς γνωστό, πώς να τα διαβιβάσουν αυτή την πληροφορία στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό που προέκυψε από την εμερίδα μας ήταν καταρχήν η συνεργασία, ότι να προχωρήσουμε σε μια σύσταση τακτικής συνάντησης μεταξύ των διαφόρων φορέων του αεροδρομίου, έτσι ώστε να συζητάμε για το θέμα και να βρούμε σε ποια σημεία μπορούμε να συνεργαστούμε. Ερωτήματα για την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων έθεσαν μέλη της Επιτροπής. Δεν αντιλέγουμε ότι είναι ένα τραγικό, φρικτό, απάνθρωπο έγκλημα ή εμπορία ανθρώπων. Αλλά η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, ο οποίος είναι κατ' εκτίμηση, άκουσα 5 φορές να μην μπλέξουν αυτοί που θα θέλουν να αναμειχθούν, να μην τους κυνηγήσουν γιατί θα αναμειχθούν, αν το καταλάβουν να μην τους κυνηγήσουν. Τι στον κόρακα δηλαδή συμβαίνει τελικά όταν υπάρχει τράφικινγκ στο αεροδρόμιο? Διαβάζουμε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων υπολογίζουν ότι περίπου 20.000 γυναίκες, ανάμεσά τους και 1.000 κοπέλες ηλικίας από 13 έως 15, βρίσκονται παγιδευμένες στη βιομηχανία του σεξ στην Ελλάδα, προερχόμενες κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, ευρύτερα τα Βαλκάνια και την Ιγυρία. Το νούμερο είναι απελπιστικά σοβαρό και μας τρομάζει. Θεωρείτε ότι κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, κάνουμε ό,τι μπορούμε? Με αντικείμενο τον προγραμματισμό των εργασιών της για το 2020 και με γνώμονα την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τη χώρα μας, συνεδρίασε η Επιτροπή για την παρακολούθηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εν όψη της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την χώρα μας το 2020, η δραστηριότητα της Επιτροπής αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μάξιμος Χαρακόπουλος, αναφέρθηκε στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν την Ελλάδα και εξέφερε τη βεβαιότητα για το μέλλον της εικόνας της χώρας μας. Καταλήγοντας, θέλω να εκφράσω την αισιοδοξία μου ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σοβαρά βήματα προόδου ως προς τη συμμόρφωσή της προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εμπεδώνοντας τη σύμβαση στην ελληνική ένωμη τάξη, αλλά και γενικά στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε στη Συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας που τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπήρχε το θέμα της Τουρκίας-Λιβύης, της πρόσφατης συμφωνίας, στην εκτός ημερήσιας διάταξης ατζέντα προχθές όταν είχα πάει, αλλά αποφασίστηκε να αναβληθεί για το Γενάρη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε την ελπίδα για αποτελεσματική δράση της Επιτροπής. Εύχομαι λοιπόν πραγματικά αυτή τη φορά ο προγραμματισμός ο οποίος θα γίνει να είναι ο πρέπον να συνεδριάζει αυτή η Επιτροπή και κυρίως να έχει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θοδωρής Ρουσόπουλος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης επικέντρωσαν στα δικαιώματα των δημοσιογράφων σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στη γειτονική μας χώρα. Στην Τουρκία αυτή τη στιγμή κρατείται ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσιογράφων από όλες τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης σε φυλακές. Όταν ο Λόρδος Φούλκς είπε «Μα εγώ έχω κεφάλαιο ειδικό για τη Μεγάλη Βρετανία για καταγγελίες σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης στη Μεγάλη Βρετανία, τι θέλετε από εσάς Τουρκία να κάνω?» Ο Τούρκος εκπρόσωπος, και κοιταχτήκαμε εκεί με τον Θόδωρο και με την κυρία Πιπηλή, είπε 2 λέξεις. Delete it. Σβήστε το. Στη συνέχεια το λόγο πήραν η κυρία Θανασίου από την Ελληνική Λύση, η κυρία Μπακαδήμα από τη Μέρα 25 και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής και Στάθης Κωνσταντινίδης. Για την ετήσια ειδική έκθεση OPCAT 2018 του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης, ενημερώθηκαν τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης. Τα αποτελέσματα και τις διαπιστώσεις της έκθεσης παρουσίασε ο συνήγορος του πολίτη, Ανδρέας Ποτάκης.
Στην οριακή κατάσταση, στα 33 συνολικά καταστήματα σοφρονισμού της χώρας, αναφέρθηκε ο συνήγορος του πολίτη Ανδρέας Ποτάκης κατά την ενημέρωση των μελών της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για την ετήσια έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστήριων και της Κακομεταχείρισης. Τα μισά σχεδόν σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας εμφανίζουν πληρότητα που υπερβαίνει το 100% της χωρητικότητάς τους. Από αυτή την άποψη, το πρόβλημα του σοφρονιστικού υπερπληθυσμού στη χώρα μας εμφανίζεται, νομίζω, εντονότερα ως αποτέλεσμα ανισοκατανομής των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης. Παράλληλα, ελλείμματα παρουσιάζονται στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και του κατάλληλου προσωπικού, με εμφανείς επιπτώσεις στην ποιότητα των υποδομών και στην υποστήριξη προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και ασφάλειας των κρατουμένων. Θα πρέπει να αναλυθούν κεντρικές νομοθετικές παρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό των ποινών, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τη μείωση του χρόνου με την υιοθέτηση εναλλακτικών μέτρων. Η αντιμετώπιση, βέβαια, του σοφρονιστικού ζητήματος δεν μπορεί να εξαντλείται στο νομοθετικό επίπεδο, χωρίς παράλληλα την εξασφάλιση αναγκαίων πόρων αλλά και κατάλληλου προσωπικού. Στην ανάγκη άμεσης βελτίωσης της καθημερινότητας των κρατουμένων καθώς και των συνθήκων διαβίωσής τους αναφέρθηκαν οι βουλευτές που πήραν το λόγο, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο και τα αποτελέσματα των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Η οικονομική ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Κινέτας αλλά και η στήριξη των παιδιών με αναπηρία ήταν το αντικείμενο επίκαιρων ερωτήσεων που συζητήθηκαν στην Βουλή. Τη διαβεβαίωσε ότι μόλις συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα σε λίγες ημέρες, θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις που έχουν προβλεφθεί για τις κύριες κατοικίες οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες στην περιοχή της Κινέτας, έδωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να υπάρξει πρόνοια και για τις δευτερεύουσες κατοικίες της περιοχής. Στην Κινέτα που υπέστη το μέγιστο πλήγμα 25 Νοεμβρίου 2019, όπως και κάθε άλλη ιδιαίτερη και εξαιρετική περίπτωση ιδιαίτερης καταστροφής, ασφαλώς θα πρέπει να προληφθούν ειδικές αποζημιώσεις, όπως έγινε και με την Κία του 2017, με την οποία καλύφθηκαν δευτερεύουσες κατοικίες στη Μαύρη Αττικής και σε άλλες περιοχές. Συνεπώς, έχουμε δύο ερωτήματα. Το δεύτερο είναι πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις και το πρώτο ερώτημα συμπυκνώνει τρία ταυτόχρονα ζητήματα. Το πάγιο, ας το πούμε, βοήθημα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, την έκτακτη ενίσχυση που υπάρχει μεγάλη ανάγκη λόγω της πολύ μεγάλης ζημιάς και καταστροφής και κυρίως το ζήτημα της δευτερεύουσας κατοικίας. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι ένα μήνα μετά τη φυσική καταστροφή. Δεν έχει κλείσει ακόμα μήνες. Πώς θα αποβάλουμε καταστροφή, όταν γίνονται αιτήσεις, πώς θα τους κάνουμε προληπτικά, θα πάμε να τους προπληρώσουμε τους ανθρώπους. Θα προχωρήσουν οι αποζημιώσεις. Σας είπα ότι ήταν μια σωστή απόφαση, η οποία παγίως πλέον προχωράει σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και προφανώς μόλις γίνουν τα αιτήματα συγκεντρωτικά ο Δήμος τα στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών και από τη ΣΑΕ 055 προχωράει η αποζημίωση και των πληγέντων. Άρα λοιπόν στο κομμάτι ιδίως που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν γίνει όλα τα σχετικά και παρακολουθείτε και το θέμα έτσι κι αλλιώς. Η στήριξη των παιδιών με αναπηρία στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς ήταν το θέμα επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου. Ο κ. Κεγκέρογλου επεσήμανε ότι ο πρόσφατος νόμος που επιτρέπει να συνοδεύονται τα παιδιά από πρόσωπο που επιλέγει η οικογένεια επιβαρύνει τις οικογένειες και ζήτησε να υπάρχει συνοδός πιστοποιημένος. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος επεσήμανε ότι ο πρόσφατος νόμος ήταν αποτέλεσμα έκκλησης από δήμους για να λυθεί το πρόβλημα για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, από κοινού με την Υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, διαβεβαίωσαν ότι η ρύθμιση λειτουργήσε καθαρά επικουρικά και όχι για να μεταφέρει βάρη στις οικογένειες, ενώ εξετάζεται η λύση της παροχής βάουτσερ σε επόμενο χρόνο. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων ήταν ένα από τα θέματα στα οποία απάντησε ο Υφυπουργός Εργασίας Νότης Μηταράκης κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική έκδοση των συντάξεων, η οποία μάλιστα θα γίνεται αυθημερών. Τραγικές χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων του Περιφερειακού Καταστήματος Εύκα Θεσσαλίας σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη με τον Υφυπουργό Εργασίας Νότη Μηταράκη να απαντά ότι τα πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών ταμείων που μπήκαν υπό την ομπρέλα του ΕΦΚΑ δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και να συμπληρώνει ότι το καθεστώς έκδοση συντάξεων θα αλλάξει σύντομα. Για τις συντάξεις γύρατος έχουμε πάνω από ένα έτος καθυστερήσεις, ενώ για τις συντάξεις χειρίας σπάτε την μπάγκα 2,5 έτη και μάλιστα έχουμε αυτή τη στιγμή αιτήματα τα οποία εξετάζονται από τον Αύγουστο του 2017. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους.
το καλοκαίρι του 2020 να εκδίδουμε το 1 τρίτο των συντάξεων αυθημερών, ξεκινώντας από ευαίσθητες συντάξεις, όπως πολύ καλά αναφέρατε στην πρωτολογία σας, τις συντάξεις κυρίας. Και το καλοκαίρι του 2021 θα φτάσουμε στο 90% να εκδίδεται αυθημερών. Στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης που υποκαθιστά την απώλεια του ΕΚΑΣ, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στην περιφερειακή ενότητα Δράμας, που έχω προσωπική εμπειρία, σύμφωνα με τον τοπικό ΕΦΚΑ, υπάρχουν τουλάχιστον 12 δικαιούχοι του έκτακτου ποσού, οι οποίοι, αν και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν μπορούν να εισπράξουν αυτή την έκτακτη ενίσχυση. Αυτό γιατί, όπως μας ενημερώνει ο τοπικός ΕΦΚΑ, εκκρεμεί ο μηχανογραφικός έλεγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ως τώρα τοπικές υπηρεσίες να διαγνώσουν εάν υφίστανται πραγματικά οι τυπικές υποχρεώσεις για την διανομή, για την απονομή του συγκεκριμένου βοηθήματος. Δεν έγινε καμία προεργασία για να προετοιμαστούμε για την πληρωμή αυτού του επιδόματος που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Άρα η ερώτησή σας έπρεπε να πάει στον κύριο Πετρόπουλο. Αν μιλήσετε με τον κύριο Πετρόπουλο, επ' ευκαιρία, να σας θυμίσω ότι έχω κάνει και εγώ μια σχετική ερώτηση, θα την καταθέσω στα πρακτικά, που δεν είχαν ποτέ την ευγένεια να μου απαντήσουν από το Υπουργείο Εργασίας. Γιατί το Υπουργείο Εργασίας στην προηγούμενη περίοδο δεν απαντούσε καμία γραπτή ερώτηση. Μα καμία, ποτέ. Άρα είχα υποβάλει και εγώ μια ερώτηση για το ίδιο θέμα. Αν τον δείτε τον κύριο Πετρόπουλο, να με ενημερώσετε και εμένα τότε τι είχε κάνει για αυτό το θέμα. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, κατέθεσε ερώτηση για την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας και του επιδόματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης σε επίδομα εργασίας. Ο κ. Μηταράκης είπε ότι ήδη έτρεξαν τέτοια πιλωτικά προγράμματα και ότι είναι σε εξέλιξη σχεδιασμός προγράμματος εργασιακής επανένταξης. Ο ΕΛΓΑ και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και η αποζημίωση των πληγέντων ελαιοπαραγωγών στο Ηράκλειο ήταν τα θέματα των ερωτήσεων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι κατάφορη αδικία η εξαίρεση ορισμένων ροδακίνων από την ενίσχυση de minimis, είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδόρα Τζάκρη, στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τον ΕΛΓΑ και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού του οργανισμού, έχουν ξεκινήσει θεσμικές συναντήσεις με ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρείες, προετοιμάζοντας έτσι διείσδυση του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στον ΕΛΓΑ, σημείωσε η κυρία Τζάκρη και συνόψισε το ερώτημά της. Ποιους κινδύνους θα καλύψετε μέσω της συμμετοχής των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και με ποιο κόστος, κύριε Υπουργέ, για τους αγρότες, με ποια ασφάλιστρα? Θα τους υπαγορεύσετε δηλαδή να προδιερώνουν και πρόσθετα ασφάλιστρα για να καλύπτονται, προφανώς φαντάζομαι, σε μια βάση προαιρετική από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες? Ο αρμόδιος Υπουργός Μάκης Βορύδης στην απάντησή του είπε ότι δεν υπάρχει καμία δικαίωση ως προς τα ροδάκινα και σημείωσε ότι η πολιτική του Υπουργείου δεν είναι τα de minimis. Για τον ΕΛΓΑ, ο κ. Βορύδης είπε ότι ποτέ δεν υπήρξε αναλογιστική μελέτη για το συγκεκριμένο φορέα και παρουσίασε την άσχημη οικονομική του κατάσταση. Πάντως, ο ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή, για να σας ενημερώσω για τα δημόσια οικονομικά του και τον προϋπολογισμό του, έχει 170 εκατομμύρια έσοδα, αυτό μας έχετε παραδώσει, 12 εκατομμύρια υποχρεωτική διαμόρφωση αποθεματικού εκ του νόμου, μένουν 158 εκατομμύρια για κάλυψη ζημιών και την κάλυψη της μισθοδοσίας του και εξ αυτών πληρώνει 200 με 210 εκατομμύρια ζημίες στο χρόνο. Εγώ λέω ότι θα ανοίξω πάνω σε αυτή την πραγματικότητα και ανοίγω ένα διάλογο με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Να αποζημιωθούν οι πληγέντες ελαιοπαραγωγή από την έντονη πρόσφατη χαλαζόπτωση στον ομό Ηρακλείου, ζήτησε με την επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου. Επειδή τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές και επειδή οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας τη βροχή και το χαλάζι να αποτελειώνει τις καλλιέργειές τους, ο κ. Κεγκέρογλου ρώτησε τον αρμόδιο Υπουργό. Και αυτό το οποίο σας ζητώ είναι με τον καλύτερο και δυνατότερο τρόπο να ενημερωθούν οι παραγωγοί του νομού Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης συνολικότητα, διότι υπήρξαν και σε άλλες περιοχές τα ίδια φαινόμενα, ότι θα υπάρξει αποζημίωση σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα ισχύοντα και σε καμιά περίπτωση δεν θα πάει στράφη η δήλωσή τους. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην απάντησή του είπε ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες, θα ενισχυθούν τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ και θα υπάρξουν πλήρεις αποζημιώσεις, διότι συγκεκριμένες ζημιές από το χαλάζι καλύπτονται. Έχει ενισχυθεί το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ. Αυτό αφορά προφανώς τις ζημιές από την χαλαζόπτωση. Σας λέω ότι η οδηγία που έχουν είναι να δώσουν μια προτεραιότητα στις ζημιές από τη χαλαζόπτωση, γιατί αυτές είναι ζημιές οι οποίες, σας το πω, πηγαίνουν κατευθείαν στην αποζημιωτική διαδικασία του ΕΛΓΑ και θα καλυφθούν πλήρως.
Θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Υποδομών και Μεταφορών, συζητήθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου το πρωί της Παρασκευής. Την κατάθεση εγγράφων της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με τη Fraport ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, καταγγέλλοντας απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των υπαλλήλων της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου Σαντορίνης. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Οικονόμου, επικαλέστηκε τους όρους εχεμήθειας που διέπουν τη συγκεκριμένη σύμβαση του 2017. Κάλεσε ωστόσο τον βουλευτή να επισκεφθεί το Υπουργείο και να λάβει γνώση της σύμβασης, εάν το επιθυμεί. Συμπλήρωσε ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεών της, η Fraport ολοκληρώνει τη μεταγκατάσταση οικίσκων αλλά και την ανέγερση νέου πυροσβεστικού σταθμού στην παλιά υπάρχουσα θέση. Ανταποκρινόμενη η εταιρεία Fraport στα αιτήματα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ολοκληρώνει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος τη μετεγκατάσταση των οικίσκων σε νέα θέση και προχωρά στη διάθεση ενός επιπλέον οικίσκου ώστε να μην γίνεται χρήση του παλιού κτηρίου. Παράλληλα δρομολογείται η ανέγερση νέου πυροσβεστικού σταθμού στην παλιά θέση. Την υποβάθμιση και εγκατάλειψη στο όρος Εγάλεο κατήγγειλε με επίκαιρη ερώτησή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος ο βουλευτής του Μέρα 25, Κρήτων Αρσένης, κάνοντας λόγο για ένα δεύτερο βουνό που δημιουργείται στο σημείο από παράνομες χωματερές, μπάζα, επιχειρηματικές δραστηριότητες, διαφόρων τύπων συναλλαγές, αλλά και την έλλειψη προστατευόμενων με μπάρες δασικών δρόμων που καθιστούν επισφαλή την περιοχή για τους πολίτες όταν σκοτεινιάζει. Ο κύριος Οικονόμος συμφώνησε απόλυτα με τις διαπιστώσεις του κύριου Αρσένη σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί και ανακοίνωσε πως το Υπουργείο ετοιμάζει σχετική δέσμη μέτρων, καλώντας παράλληλα εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων σε συνεργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ποικίλα σοβαρά ζητήματα συγκροτημένα. Θα προχωρήσουμε λοιπόν πολύ γρήγορα και σε ένα σχέδιο, παράλληλα με τις μεσοπρόθεσμες άλλες ενέργειες και σε ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει άμεσες ενέργειες για μια σειρά από θέματα, μεταξύ των και οι δασικοί δρόμοι και τα μπάζα και οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις. Και επίσης και η προστασία των δασικών εκτάσεων με κάποια άμεσα μέτρα και κάποια άλλα μέτρα που έχουν σχέση με κλιματική αλλαγή. Επ' αυτών των άμεσων, εγώ θα ήθελα και μια συνεργασία, αν υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα κόμματα. Ο βουλευτής του Μέρα 25 έφερε στη Βουλή και το θέμα της παράνομης καταγραφής και αποθήκευσης του υλικού καμερών των σταθμών του μετρό, για την οποία παράνομη πράξη τιμωρήθηκε μόνο με 3 μήνες παύση εργασίας του ο τομεάρχης ασφαλείας που την διέπραξε. Ο Υφυπουργός Μεταφορών, κ. Κεφαλογιάννης, απάντησε στον κ. Ασένη πως το Υπουργείο ενήργησε άμεσα προς τη διοίκηση της ΤΑΣΥ, η οποία διενήργησε πειθαρχικό έλεγχο και επευλήθη στον υπάλληλο η ανώτερη προβλεπόμενη ποινή. Ωστόσο, δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα του βουλευτή για το περιεχόμενο εντολής που έλαβε ο συγκεκριμένος υπάλληλος που κατέγραψε και επεξεργάστηκε παράνομα υλικό των καμερών του μετρό, ενώ απαντήσεις δεν δόθηκαν και στις καταγγελίες της Αρσένη περί εκβιασμών και απειλών που ακολούθησαν την παράνομη αυτή ενέργεια. Αυτό το γεγονός συνιστά ένα μεμονωμένο γεγονός, το οποίο βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποσκελίσει τη συνολική προσπάθεια που είναι η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, τουλάχιστον όπως αυτή εφαρμόζεται από τους παρόχους του συγκοινωνιακού έργου. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να γίνει περαιτέρω ανησυχία στο επιβατικό κοινό, τουλάχιστον όπως την εξυπηρέτηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ δηλαδή κάνω μια δημόσια έκκληση. Πράγματι εννοείται να καταδικάσουμε το περιστατικό, αλλά να μην δώσουμε και μια έκταση τέτοια που να δημιουργήσουμε μια ανησυχία στο κοινό ότι ξέρετε υπάρχει κάποιος μεγάλος αριθμός ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα. Θέματα που αφορούν τη διευθέτηση δανείων των αγροτών ως φυσικά πρόσωπα και εκείνα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου έφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Βασίλης Κόκαλης. Απαντώντας του σχετικά, ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβός, διαβεβαιώνοντας για την ανανέωση της σχετικής ρύθμισης, αναρωτήθηκε εάν τελικά ήταν επί της ουσίας αποτελεσματική η συγκεκριμένη διευθέτηση που έχει γίνει και διευκόλυνε τους αγρότες. Η κυβέρνηση σήμερα σκοπεύει με παράλληλη ανανέωση του προγράμματος αυτού να γίνει η αναμόρφωση του προγράμματος με 2 βασικούς άξονες. Αφενός μεν μια κατάλληλη επικοινωνία ώστε να μπορέσει ο αγρότης να καταλάβει το πρόγραμμα αυτό το οποίο τον αφορά και προφανώς έπειτα να συμμετάσχει. Αυτό θα το κάνουμε με μια ειδική καμπάνια η οποία θα απευθύνεται στους αγρότες μας. Το δεύτερο είναι ότι
Οι ρυθμίσεις αυτές θα προσπαθούμε τώρα με το νέο πρόγραμμα να έχουν περισσότερες λύσεις, περισσότερο ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους αγρότες. Βέβαια, μιλάω πάντα για αγρότες, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι, και το τονίζουμε, θα πρέπει να έχουν με διαπιστωμένη οικονομική αδυναμία. Οι κινητοποίησεις ενάντια στην εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών πάρκων στις Κυκλάδες, η ακύρωση των ορίων οικισμών του Πηλίου, η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων και η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δημοσίου ήταν τα θέματα των επίκαιρων ερωτήσεων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Ιρμαλένιος με αφορμή τις συνεχιζόμενες κινητοποίησεις ενάντια στα βιομηχανικά αιωλικά πάρκα στις Κυκλάδες. Στην ερώτηση, ο βουλευτής αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ και στις Κυκλάδες δεκάδες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής πολλών χιλιάδων ΜΒ, ανάμεσά τους και τέσσερα πολύ μεγάλα αιωλικά πάρκα συνολικής ισχύος 218 ΜΒ που πρόκειται να εγκατασταθούν στα νησιά Άνδρο, Τίνο, Πάρο και Νάξο. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου στην απάντησή του υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης του αιωλικού δυναμικού των Κυκλάδων, λέγοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για τις Κυκλάδες, ο κύριος Οικονόμου είπε ότι έχουν γίνει δικαστικές προσφυγές, τις αποφάσεις των οποίων θα περιμένει το Υπουργείο. Στη Βουλή έφερε ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, με επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ζήτημα της ακύρωσης των ορίων οικισμών του Πηλίου. Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει επιφέρει οικονομική, οικιστική και επενδυτική παράλυση στους κατοίκους και τους επαγγελματίες του Πηλίου και πάγωμα στη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών στους περισσότερους οικισμούς της περιοχής, τόνισε ο ερωτών βουλευτής. Ο αρμόδιος Υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου, απαντώντας, είπε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας εφαρμόζει την νομοθεσία και παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και γνωστό από το 2017. Για το τι μπορεί να γίνει τώρα, ο κύριος Οικονόμου είπε ότι είναι σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου για τη νέα οριοθέτηση των οικισμών του Πηλίου. Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξέλιξη του χρηματοδοτικού προγράμματος ενίσχυσης των ενεργειακών κοινοτήτων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τα κίνητρα που προβλέφθηκαν, εξασφάλισε 25 εκατομμύρια ευρώ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία για την ενίσχυση, την ίδρυση και λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, υπογράμμισε ο κ. Φάμελος και συνόψισε το ερώτημά του στη δημοσίευση. Υπήρξε ήδη προδημοσίευση συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου από τις 5 Εβδόμου στο ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, που έδινε τη δυνατότητα, αν δεν κάνω λάθος, με 25 εκατομμύρια ευρώ, να ξεκινήσει η χρηματοδότηση των ενεργειακών κοινοτήτων. Πότε θα δημοσιεύσετε την πρόσκληση, κύριε Υπουργέ? Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς απάντησε λέγοντας ότι υποστηρίζει τις ενεργειακές κοινότητες, αλλά ο τρόπος που νομοθετήθηκε δημιούργησε ασάφειες, ανισότητες και μεγάλες προσδοκίες, που πρέπει όμως να αλλάξουν και να ρυθμιστούν με σωστό τρόπο. Περιμένετε 2 μήνες και θα έχετε καινούργια νομοθετική πρόταση να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Η δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος αφορούσε την πορεία του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων ΗΛΕΚΤΡΑ. Το πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 500 εκατομμυρίων ευρώ με δυνατότητα παράτασης και τροποποίησης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τόσο για το στάδιο της κατασκευής όσο και για την ορίμανση μελετών, υπογράμμισε ο κ. Φάμελος και ρώτησε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτηριακό απόθεμα του Δημοσίου, το οποίο είναι σε πολλά σημεία και παλαιό και ενεργοβόρο? Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεράσιμος Θωμάς σημείωσε ότι είναι σημαντικό για την κυβέρνηση η ενεργειακή αναβάθμιση και απόδοση των δημοσίων κτηρίων και όσον αφορά το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, απάντησε στον κύριο Φάμελο. Σχεδιάσαμε και ψηφίζοντας το νόμο της ΔΕΗ, αλλάξαμε τη λογική του προγράμματος, προβλέποντας τη χρηματοδότηση των παρεσβάσεων όχι μόνο από δημόσιους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Χαλκιάς, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Ενώ εμφανίζεται σημαντική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία το κόστος τους φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο κύριος Χαλκιάς. Τον περασμένο Μάιο, ο Βασίλης Χαλκιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικής Διαδρομές ΑΕ, εκλέχθηκε ομόφωνα στη τιμητική θέση του Προέδρου της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας αναλαμβάνει την Προεδρία της IRF στα 70 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας που έχει έδρα τη Γενέβη της Ελβετίας. Μιλώντας στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, ο κ. Χαλκιάς, αφού περιέγραψε τους στόχους της Ομοσπονδίας και τις διεθνείς συνεργασίες, παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία για το κόστος των τροχαίων παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα. Έχουμε 1.350.000 θανάτους από τροχαίο ατύχημα το χρόνο.
40 εκατομμύρια σοβαρούς τραυματίες και ανάπηρους και αυτό στοιχίζει 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το συνολικό κόστος στη χώρα μας είναι 2 δις. Αν και έχουμε εκτείναξη την τελευταία δεκαετία στο πλήθος των οχημάτων που κυκλοφορούν παγκοσμίως, οι θάνατοι είναι 100.000 οχήματα. Λόγω ευαισθητοποίησης έχουν μειωθεί κατά 50%, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αρχίζει και μετράει. Ίσως να μην είναι αυτό που θέλουμε, αλλά είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον παγκοσμίως. Το 2010 είχαμε 1.258 νεκρούς, οι οποίοι έγιναν 700 το 2018. Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν ένα τροχαίο ατύχημα, ο κύριος Χαλκιάς τους υπογράμμισε αναλυτικά και αυτοί είναι. Ο άνθρωπος βέβαια, γιατί ο άνθρωπος είναι και ο οδηγός, είναι και ο πεζός, είναι και ο συνεπιβάτης. Το όχημα, είτε αυτό είναι γιοταχή, είτε επαγγελματικό όχημα φορτηγό, είτε δίκυκλο, οι υποδομές, οι δρόμοι και όπως είπα μπήκε και το νούμερο 4, η παροχή βοήθειας μετά το ατύχημα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας παρουσίασε στους βουλευτές τα αυτοκινούμενα οχήματα. Ένα βιντεάκι όμως που δείχνει πώς θα κινούνται τα οχήματα στο μέλλον τα αυτόνομα. Βλέπετε σειρμό οχημάτων, μια διασταύρωση, να περνάνε μηχανάκια, να περνάνε πεζοί και να μην γίνεται το παραμικρό, να μην γίνεται καμία σύγκρουση. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κύριος Χαλκιάς παρουσίασε τον στόχο για μηδενισμό των τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη, που είναι και δική μας ευχή. Και το 2050 ο στόχος δεν ετέθη ούτε στο 20, ούτε στο 30, ούτε στο 50%, ετέθη στο zero, στο vision zero. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Χελάστρων, Σταύρος Σταυρής και οι συνεργάτες του παρουσίασαν τα στοιχεία της οδικής ασφάλειας για την Ελληνική Ένωση, αυτοκινητοδρόμων και υποδομών με διόδια. Τα ποσοστά που είδατε, το 88-89% που χρησιμοποιεί τη ζώνη στο δίκτυο της Χελαστρών, είναι υπερδιπλάσια από τα ποσοστά που συναντάμε στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο στην Ελλάδα. Τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Δικτύου για την Τεχνολογία, που συνεδρίασε φέτος στη Στοκχόλμη, παρουσίασε στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής. Στις νέες τεχνολογίες για τη φροντίδα των ηλικιωμένων ήταν αφιερωμένη η τελευταία διάσκεψη των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων για τις θετικές συνέπειες που θα πρέπει να έχουν στις κοινωνίες η σύζευξη επιστήμης και τεχνολογίας. Τα 20 τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένας θεσμοθετημένος διάλογος μεταξύ πολιτικών και επιστημόνων, όπως ήδη έχει συμβεί για θέματα που αφορούν το ίντερνετ, την νεολαία και την τηλεϊατρική. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής συνεπάγεται μεγέθυνση του πληθυσμού με ιδιαίτερες ανάγκες. Πολύ σύντομα το 25% του πληθυσμού παγκοσμίως θα είναι άνω των 60 ετών και από αυτούς ορισμένοι θα χρειάζονται ειδική φροντίδα υγείας, ενώ άλλοι θα μπορούν να παραμείνουν ενεργοί κοινωνικά και συναισθηματικά. Σκοπός είναι η καλή φυσική τους κατάσταση, η οποία παίζει ρόλο στην ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία, αλλά και στη δική τους ποιότητα και διαβίωση. Η επιστήμη και η τεχνολογία καλούνται να ασχοληθούν με τις επιπτώσεις των γερασμένων κοινωνιών, όχι μόνο με εκείνων που χρειάζονται φροντίδα λόγω χρονίων ασθενειών, αλλά και με τους φροντιστές τους, ενώ παράλληλα για όσους δεν αντιμετωπίζουν δύσκολα προβλήματα υγείας, να φροντίσουν για την καλή φυσική τους κατάσταση και τον ενεργό κοινωνικό τους ρόλο. Όπως εξήγησε στην Επιτροπή ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, η ψηφιακή τεχνολογία και η ρομποτική έρχεται στην εποχή μας να διευκολύνει όσους μένουν από ανάγκη ή επιλογή στο σπίτι στην τρίτη τους ηλικία. Καθώς οι ηλικιωμένοι λογικό είναι προτιμούν να παραμένουν στο σπίτι το περισσότερο χρόνο, οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας ή και η ρομποτική δίνουν την ευκαιρία αυτούς τους να επιτευχθεί η δυνατότητα της ενεργούς γύρανσης με καλή αναλογία κόστους και ωφέλους. Η ηλεκτρονική υγεία, η health λέγεται στα αγγλικά, η χρήση δηλαδή της ψηφιακής τεχνολογίας για απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στηρίζεται σε ένα πλήθος ψηφιακών λύσεων του τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Πρέπει να έχουμε δύο λογικές. Πρώτον, την ενεργή και υποβοηθούμενη διαβίωση, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών για την υποστήριξη της καθημερινότητας των ηλικιωμένων με συσκευές ή εγκατεστημένα συστήματα που επιτρέπουν σε αυτούς να κάνουν πράγματα που μόνοι τους κανονικά δεν θα μπορούσαν. Ο σύντομος απολογισμός και ο αναλυτικός προγραμματισμός των εργασιών για το έτος 2020 ήταν το αντικείμενο της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειών. Οι βουλευτές από όλα τα κόμματα κατέθεσαν τις προτάσεις τους
για τα θέματα της Επιτροπής την επόμενη περίοδο. Στη συνεδρίαση για τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής Περιφερειών για το 2020, οι βουλευτές κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιρμαλένιος πρότεινε η Επιτροπή να ασχοληθεί με την κλιματική αλλαγή, τον εθνικό χωροταξικό και θεματικό σχεδιασμό, το εθνικό σύστημα υγείας και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών. Ο Γιώργος Λογιάδης από τη Μέρα 25 πρότεινε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κώστας Μπούμπας, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, επικέντρωσε στη γεωθερμία, την έξυπνη γεωργία, το εταιρικό σύμφωνο πλαισίο ανάπτυξης και την κτηνοτροφία. Η Νατάσα Γκαρά, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε τους νέους συνεταιρισμούς και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, την κυκλική οικονομία, την αλία και το πρόγραμμα Φιλόδημος. Σε πρόταση για συζήτηση για τις δομές κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια, η πρόεδρος της Επιτροπής Ζέτα Μακρύ είχε διαφορετική άποψη. Καλό είναι να εστιάσουμε περισσότερο στους συνεταιρισμούς, τους γυναικείους ή στη γυναική επιχειρηματικότητα και λιγότερο σε αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι η εκτίμησή μου είναι αρνητική, η πρότασή μου είναι αρνητική, αλλά έχω μια επιφύλαξη. Τις προτάσεις τους κατέθεσαν ακόμη οι βουλευτές Γιώργος Παπαϊλίου του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτουρισμό και την πολιτική προστασία, ο Φίλιππος Φορτωμάς της Νέας Δημοκρατίας για τη θάλασσα και την νησιωτική πολιτική για την αλία και τα έξυπνα λιμάνια, η Ευαγγελία Λιακούλη από το Κίνημα Αλλαγής πρότεινε συζητήσεις να γίνονται σε δύο κύκλους και πιο συγκεκριμένα για τον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό για τις περιφέρειες και τη διασύνδεση με την νομοθετική διαδικασία σε πρακτικό επίπεδο. Ο Αλέξης Χαρίτσης από το ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώθηκε στα ευρωπαϊκά προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Και από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γουμενίδης πρότεινε την νησιωτική πολιτική και την υγεία στην Ελλάδα. Και τέλος, στον ιατρικό τουρισμό εστίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και γιατρός Νεοκλής Κρητικός. Τους πρώτους δύο τόμους της σειράς Κείμενα Μνήμης, που περιέχουν τα απομνημονεύματα, ημερολόγια και ιστοριογραφικά κείμενα του 19ου αιώνα για το 1821, παρουσίασε το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Σε μια λιτή εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης της ΤΟΑΣ Βιβλίου, ξεδιπλώθηκαν μνήμες από τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, έργο του Αρτέμι Μίχου και πολιτικά απομνημονεύματα της ίδιας περίοδου του συγγραφέα Χριστόφορου Περεβού. Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων έχει αναλάβει να εκπονήσει σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς έναν ευρύ και πολυφασματικό κύκλο δράσεων που περιλαμβάνει εκδοτικά και ερευνητικά εγχειρήματα. Στη σημερινή μας παρουσίαση θα επικεντρωθούμε κυρίως στα δύο πρώτα κείμενα μνήμης. Θα μιλήσει αναλυτικά για τη σειρά ο διευθυντής της, ο Παντελής Μπουκάλας. Μιλάμε για τα δύο απομνημονεύματα του Μίχου και του Περεβού και θα αναφερθούμε επίσης, θα συζητήσουμε και για το απομνημόνευμα και τη χρήση του στην ιστορία και στη λογοτεχνία, ανεξάρτητα από την ίδια τη θεματική του 21. Ο διευθυντής της σειράς Κείμενα Μνήμης, Παντελής Μπουκάλας, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μέλος επιστημονικής επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής, παρουσίασε τους δύο πρώτους τόμους της σειράς Κείμενα Μνήμης, που περιλαμβάνουν απομνημονεύματα, ημερολόγια και ιστοριογραφικά κείμενα του 19ου αιώνα για το 1821. Εκεί που κατασταλάξαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να εκδοθεί ο λόγος των ίδιων των αγωνιστών του 21, όσο το δυνατόν αρτιότερα. Ο λόγος απομνημονευμάτων που είτε είχαν εκδοθεί για πρώτη και τελευταία φορά τον 19ο αιώνα, όπως στην περίπτωση του Μίχου, είτε όταν επανεκδόθηκαν μάλλον πρόχειρα, μάλλον βιαστικά, μάλλον τσαπατσούλικα. Για να τιμήσουμε αυτόν τον λόγο θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ακριβώς όσο του αξίζει, δηλαδή πολύ, πολύ του αξίζει. Στόχος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της μνήμης και στη διεύρυνση της γνώσης μέσα από την ανάδειξη σημαντικών αφηγηματικών και άλλων ιστορικών πηγών. Στην περίπτωση του Μεσολογγίου, αυτό που έκανε τη διαφορά και νομίζω αυτό είναι που μας συγκινεί τόσο πολύ, είναι το γεγονός ότι οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου δεν δέχτηκαν ποτέ να παραδοθούν παρόλες τις προτάσεις από πλευράς των Οθωμανών, που κάποιες από αυτές ήταν και ελκυστικές. Το Μεσολόγγι εξ αρχής ήταν μια πόλη ιδιαίτερα πολιτική για την Επανάσταση. Η πιο πολιτική πόλη της Επανάστασης φυσικά είναι το Ναύπλιο και το Άργος που είναι πολύ κοντά.
δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, αλλά μετά από αυτό το δίδυμο, Άργος Ναύπλιο, η πιο πολιτική πόλη της Ελληνικής Επανάστασης ήταν το Μεσολόγγι. Μολονότι το κείμενο του Μίχου προσημειώνεται από τη στρατευμένη ηρωική αφήγηση της εφημερίδας, η επιλογή του να βασιστεί στα ελληνικά χρονικά καταρχήν σημαίνει ότι αποδέχεται τις περιγραφές τους. Ωστόσο, η παραπάνω διαπίστωση μας βοηθά να τοποθετήσουμε τη μεταγενέστερη μαρτυρία στη σωστή της θέση. Τα απομνημονεύματα πολεμικά του Χριστόφορου Περεβού είναι το πρώτο αυτοβιογραφικό κείμενο που εκδόθηκε στο Ελληνικό Βασίλειο με θέμα τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Έτσι, η έκδοση ενός κειμένου που κατέγραφε γεγονότα και αξιολογούσε τη δράση προσώπων, πολλά από τα οποία βρίσκονταν εν ζωή και είχαν δημόσια παρουσία στο νεότευτο βασίλειο, ήταν αναμενόμενο να αποκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις. Αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα των αγωνιστών του 21 ως ανάγνωσμα για μη ιστορικούς περιέγραψε με παραστατικό τρόπο στο κοινό ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής, κ. Σταύρος Ζουμπουλάκης. Όλη η ατμοσφαίρα εσκοτίστη και αποπυκνότατα και μελανότατα νέφη. Μετά τούτο άρχισε να ρίτω συγχιώνα με σφοδρότατον και ψυχρότατον βόρειον άνεμον, ο οποίος περιστρεφόμενος στα πλάγια κοιλάδας του Παρνασσού απετέλει τη χιώνα ως τόσα βουνά στην ατμοσφαίρα, κατοθουμένη δε στην επιφάνεια της γης παρά των ανέμων, εσχημάτιζεν τόσο σύμφωνας και λέλαπας. Η εκδήλωση παρουσιάστηκε στην αίθουσα τέχνης της ΣΤΟΑ του βιβλίου και εντάσσεται στον κύκλο δράσεων 1821 «Παρουσία μελών επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας». Να κλείσουμε με ένα απολογισμό του νομοθετικού έργου κατά την τρέχουσα σύνοδο. Σε εντατικούς ρυθμούς συνεδρίασε η Βουλή, έχοντας να επιδείξει πλούσιο νομοθετικό έργο. Εμβληματικά νομοσχέδια μεταξύ των 29 που ψηφίστηκαν συνολικά από την Ολομέλεια είναι το επιτελικό κράτος, τα δύο φορολογικά νομοσχέδια με τις προβλέψεις για τις μειώσεις στον έμφυα, σε φορολογικούς συντελεστές για φυσικά και νομικά πρόσωπα, το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια και η ψήφος των αποδήμων. Νόμος του κράτους και ο αναπτυξιακός με ρυθμίσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ ολοκληρώθηκε η συνταγματική αναθεώρηση, καταργήθηκε η απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση και τροποποιήθηκε ο ποινικός κώδικας. Το Υπουργείο Οικονομικών έφερε προς ψήφιση 6 νομοσχέδια. Νόμος του κράτους έγιναν οι μειώσεις στον ένφια και οι βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θεσμοθετήθηκε η απαλλαγή από την απόδοση του φόρου διαμονής, ενώ ρυθμίστηκαν και θέματα αρμοδιότητας αρκετών υπουργείων. Κορυφαίο νομοσχέδιο της χρονιάς, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2020. Νόμος του κράτους έγινε και το πρόγραμμα παροχής εγγύησης τιτλοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων και η φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακό πρόσημο. Αρμοδιότητα του επικρατεία στο επιτελικό κράτος, η λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων. Το Υπουργείο Εσωτερικών εισήγαγε ρυθμίσεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, ρυθμίστηκαν συνταξιδοτικά θέματα και η ψήφος των αποδήμων με τροποποίηση στην εκλογική διαδικασία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε ρυθμίσεις για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ εισήγαγε τροποποίηση στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ρύθμισε τα του οίκου του με νομοσχέδιο, ενώ ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία οδηγίες για τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, υιοθετώντας τροποποίηση της οδηγίας για το άνοιγμα αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών. Ακόμη κύρωσε τη συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υιοθέτησε την οδηγία για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη διεθνή προστασία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εισήγαγε νόμο για το επενδύο στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύρωσε τη σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων για την περιοχή 10 στο Ιόνιο και τη σύμβαση με τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια και Repsol για περιοχή στο Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα. Ακόμη, κύρωσε τη σύμβαση μίσθωσης με τις εταιρείες Total, Exxon Mobil και Ελληνικά Πετρέλαια για την εκμετάλλευση υδρογοναθράκων στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, λήφθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου και συστάθηκε και προβλέφθηκε το καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας ΜΑΤΗ ξανά. Ακόμη, ψηφίστηκε η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ο εξυγχρονισμός της ΔΕΗ και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ.
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κύρωσε τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, τη μετατροπή της Ολυμπιακής Επιτροπής σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κυρώνοντας και το νέο καταστατικό της. Διεθνής ήταν η σύμβαση που υπογράφηκε μέσω ανταλλαγής δρυματικών διακοινώσεων συμφωνίας, η οποία παρατείνει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και βυζαντινού εθνολογικού υλικού μέχρι και τον 15ο αιώνα που ανήκουν στη χώρα μας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κύρωσε τη Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας, Δικτύων και Πληροφοριών ΕΝΗΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας. Με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας συστάθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και ρυθμίστηκαν τα προϊόντα καπνού. Κατεπίγουσες ήταν οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν του λεγόμενου Διυπουργικού Νομοσχεδίου για θέματα Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ομόφωνη ήταν η αποδοχή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αναβάθμιση των F-16 και Mirage 2000, ενώ με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κυρώθηκε η Διεθνή Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας στον τομέα κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει και τον διοικητικό κανονισμό εφαρμογής της. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας μετά τη γιορτή των φώτων. Καλό σας μεσημέρι, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά!